Στήθηκε, ε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αυτό είναι ο Μιχάλης Καλογεράκης. Δεν νομίζω να μην το ξέρετε. Με έχετε φάει. Πάω στο Ηράκλειο, πήγε στο Ηράκλειο. Πάρ' του συνέντευξη. Ήρθε στο Ηράκλειο. Ήρθα στο Ηράκλειο. Να δούμε λοιπόν τι κάνετε, χαλιό. Καλά, καλά. Εδώ, όπως πάντα, για να περνάει η ώρα, φτιάχνω διάφορα πραγματάκια. Όλος καλύγεις. Όλος καλύγω, ναι. Λοιπόν, τώρα θα αναρωτιέστε τι γυρεύουμε στην κουζίνα. Επειδή ο Ιωσήφ ήρθε με άγριες διαθέσεις και επειδή η συνέντευξη που ακολουθεί είναι πάνω από 2 ώρες και θα χρειαστείτε ενέργεια, θα σας μάθω να φτιάχνετε ένα πολύ υγιεινό γλυκάκι για να έχετε τη δύναμη να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη. Λοιπόν, είναι φρουτόκρεμα. Ε? Σαν αυτά που τρώνε τα μωράκια παλιά, αλλά για μεγάλους. Για μεγάλα μωρά. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι τα εξής. Θα πάρετε 3 πορτοκάλια. Καλά. Ζουμερά. Κριτικά. Μπράβο. Θα τα στύψετε εδώ μέσα. Έτσι. Το χυμό, ε? Όχι όλο το πορτοκάλι, το χυμό το βάλετε εδώ μέσα. Θα πάρετε και μπανανούλες, εδώ τις βλέπετε. 4 όριμες, μεγάλες. 3 πορτοκάλια, 4 μπανάνες. Ναι, θα τις βγάλετε, τα φλούδια θα τα ρίξετε εδώ μέσα. Θα βάλετε και λίγο νεράκι, θα βάλετε και 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Μόνο ζάχαρη. Μην ακούσω ο Χαζομάρης ότι είναι κακιά η ζάχαρη και θα πεθάνετε. Κανείς δεν πεθάνε από ζάχαρη. Λοιπόν. Θα βάλετε λοιπόν και 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Θα δίνει άρρωστο, γιατί εγώ τρώω, μου αρέσουν τα λιτά και ζάχαρη. Θα τα αλέσετε στο μίξερ να γίνει νερό, ξέρετε, πολτός. Θα πάρετε μια κατσαρόλα μετά. Σας δείχνω εδώ. Θα πάρετε ριζάλευρο, αυτό είναι βιολογικό. Αλεύρι ριζιού 100% έτσι, ή 99 που γράφουν. Όχι cornflour που είναι από καλαμπό και τέτοια. Ριζιού αλεύρι. Αυτό είναι μισό κιλό. Η συνταγή έχει εξής. Θα ρίξετε το μισό κιλό αλεύρι μέσα στην κατσαρόλα. Θα βάλετε και νερό μπόλικο. Όσο θέλετε εσείς να βγει, όσο σφιχτή θέλετε να βγει. Θα βάλετε νερό κρύο, έτσι, τις βρύσες. Θα πάρετε αυτό το μαραφέντι και θα το ανακατέψετε. Αλλά με κρύο, μην κάνετε το λάθος να ξεκινήσετε με ζεστό νερό, θα γίνει γρόμπις γρόμπις και τελείωσε. Το διαλύετε λοιπόν το ριζάλευρο και γίνεται σαν γάλα με αυτό το μαραφέντι. Σε νερό τις βρύσες. Μόλις λοιπόν το διαλύσετε, θα πάρετε και από το μίξερ σας το τα φρούτα τα διαλυμένα, δηλαδή το πορτοκάλι με τις μπανάνες, θα τις ρίξετε εδώ και θα τις ανακατεύετε. Θα τις βάλετε σε χαμηλή φωτιά στο ηλεκτρικό μάτι και δεν θα ξεκολλήσετε από αυτό. Δεν θα ξεκολλήσετε από αυτό, δηλαδή θα το έχετε συνέχεια να κάνετε αυτή την κίνηση. Κάποια στιγμή, για να μην κολλήσει, με χαμηλή φωτιά, θα αρχίσει να πίζει. Μπορεί να κάνει και ένα-δύο βρασιματάκια. Τώρα, ανάλογα το πίξιμο που θέλετε εσείς, θα αφήσετε και το χρόνο στη φωτιά πάνω. Γιατί όσο εξατμίζεται το νερό, πιο πηχτή. Γίνεται όσο σφιχτή θέλετε. Μετά τις σβήνετε, θα πάρετε ωραία μπολάκια. Αυτά πήρα εγώ, αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Αυτό είναι το έτοιμο τώρα. Ναι, αυτό είναι το έτοιμο που έφτιαξα χτες. Λοιπόν, αυτή θα φάει κιόλας λίγο εδώ. Τι χρώμα είναι αυτό, ρε. Α, ναι, γιατί είναι η μπανάνα μέσα που δίνει το χρώμα βασικά η μπανάνα. Έχει πορτοκάλι μπανάνα, λίγη ζάχαρη και το ριζάλευρο. Είναι πολύ θρεπτικό, υγιέστατο και μπορείτε να βάλετε μια μεγάλη ποσότητα. Γιατί πώς θα αντέξετε να δείτε εμένα 2-2,5 ώρες, δεν ξέρω πώς είναι η συνέντευξη που ακολουθεί. Καλά, θα μου πούνε πώς τόσο λίγο ήταν. Λοιπόν, μην επιχειρήσετε να δείτε τη συνέντευξη πριν φάτε τέτοιο πράγμα. Πρώτα θα φάτε τη φρουτόκρεμά σας, να δυναμώσετε και μετά θα τη δείτε. Θα δοκιμάσω να σας λέω, έτσι. Θα δοκιμάσω να σου πω. Ωραία. Άντε, πάμε τώρα για τη συνέντευξη. Πάμε. Ναι, ναι. Για πες μου λοιπόν, τι καινούριο έχεις να μας πεις. Πρώτα απ' όλα να σου κάνω κάνα 2 ερωτήσεις που θέλω. Ναι, ναι, για πες. Κάτσε. Συνάντησα, δεν θα καθιστεί. Α, εσύ κάτσε μα. Να κάτσε εγώ, άντε, με μια που κάτσε. Κάτσε, κάτσε. Ναι. Στο καράβι με χαιρετίσαν αρκετό κόσμο, συνδρομητές μου. Γεια σου, Ιωσήφ, τι κάνεις, πας στο Μιχάλη, ναι, κτλ. Άστα μου λέει ένας, μου κάνει παράπονο λοιπόν. Λέει, ρε εσύ μου, τον πήρα τηλέφωνο. Του είπα, λέει, τι να κάνω για να γίνει αυτό, όμως και μην προδώσουμε ένα 50 να σου πω. Α, τι είναι αυτό, αληθεύει. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Πριν πολλά χρόνια. Δεν έκανα άλλη δουλειά, μόνο αυτό. Δηλαδή, έρχονταν άτομα εδώ, ρωτούσαν πράγματα, πέραν τηλέφωνο, γράφανε email, ιστορίες και έτρωγα όλη μέρα. Μη σου πω ότι τη νύχτα θα τρώγα όλη μέχρι το πρωί. Χωρίς να μπορώ να κάνω δουλειές. Ξέρετε, ντρεπόμουν κιόλας να τους πω, άντε πάνε να φύγετε, ας πούμε, γιατί... Είσαι και ομιλητικός, μιλάς, απαντάς. Ναι. Με κόβανε στη μέση, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Να ρωτάνε και πώς θα γίνουμε αυτόνομοι και τι θα βάλω και τι θα κάνω, γιατί θα πάρω εκείνη την μπαταρία, θα πάρω εκείνο το inverter, θα κάνω αυτό και πόσες μπαταρίες θα βάλω, πόσα inverter. Αλλά δεν ήταν ένας να πεις δεν βαριέσαι, λες, τρως εκεί μια ώρα του τα λες ας πούμε και δεν βαριέσαι. Συνέχεια αυτό γινόταν.
Με αποτέλεσμα είναι να τρώω όλο τον χρόνο και τώρα να μην βάζω μία. Φράγκο. Λέω κι εγώ, άσε που ενοχλούσανε πολύ. Πάρα πολύ. Άμα σου δείξω εδώ τώρα email και έχω σταματήσει βέβαια να. Θα σου πω κάτι. Σπάνια εδώ. Απαντάω σε κανένα. Σε διακόπτω, σπάνια. Θα σου πω εδώ. Ναι. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν ήθελα στην αρχή να δίνω το τηλέφωνο σου, γιατί είναι προσωπικό δεδομένο και δεν χρειάζεται να το πει, του έδινα το email. Λέει δεν μα απαντάει. Στο είπα λοιπόν εσένα και μου λες δίνει το τηλέφωνό μου. Και από εδώ και πέρα ξέρω τι θα κάνω. Αυτό ναι. Έκανες λοιπόν. Το έκανα αυτό, ναι. Λοιπόν, λέω κι εγώ, δεν τους λες να δώσω 50 ευρώ, αυτό που τους είπα το εξής, ότι εγώ για να κάτσω τώρα να σου βγάλω ένα σύστημα, δηλαδή μου λες θέλω να δουλέψω φώτα, ψυγείο, τηλεόραση, ερκοντήσιο, κουζίνες, κακούς θεωρίες, έτσι. Εγώ θα πρέπει λοιπόν να κάτσω να σου βγάλω το σύστημα, αλλά ας πούμε ότι έχω τυποποιημένα ένα 5-6 συστήματα. Θα πρέπει να ρωτήσω και πόσο κάνουν αυτά τα μπιχλιμπίδια όλα, μπαταρίες, τα inverter, φτιάχνω όλα τα ανταλλακτικά των inverter που αλλάζουν συνέχεια τιμές. Άρα πρέπει να φάω μέρες, στην καλύτερη περίπτωση μία μέρα ολόκληρη, να ρωτήσω όλους τους εισαγωγείς πόσο κάνει το κάθε πράγμα, για να δώσω απάντηση. Μετά τι θα κάνω εγώ. Λοιπόν, τους λέω, παιδιά, όποιος θέλει να κάνει κάτι και σκέφτεται σοβαρά να το κάνει, θα παίρνω 50 ευρώ, λέω, θα πάω, μου βάζετε 50 ευρώ στο ταχυδρομείο παράδειγμα. Όπως οι γιατροί, επίσκεψη. Ναι, επίσκεψη. Ας σου πω ακριβώς τι θέλεις και πόσο κάνει. Και αν αποφασίσεις να το κάνεις, αυτά τα 50 ευρώ θα ξεπέσω εγώ από τη συνολική τιμή. Δηλαδή, αν είναι χιλιάρικο το έργο, θα δώσω 950. Παράδειγμα. Τίμιο το ακούω αυτό. Ναι, μα τι να κάνω. Δηλαδή, με απασχολούσαν συνέχεια, δεν έβγαζα μία. Τίποτα. Δηλαδή, δεν έκανα τις δικές μου δουλειές που ήθελα να κάνω. Και έτσι κάπως μόλις το έλεγα αυτό, εξαφανιζόταν. Και χαλούσα μόνο 2 λεπτά να του πω, ξέρεις κάτι, έτσι και έτσι. Θα πρέπει να πάω να καταβάσει 50 ευρώ και άμα κάνουμε το έργο θα στο ξεπέσω. Αυτή ήταν μετά η μόνη απασχόληση που ήταν 3-4 λεπτά και καθάριζα. Εξαφανιζόταν όλοι. Βρεθήκανε μερικοί και το δώσανε και κάνανε 2-3 δουλειές αυτοί. Δηλαδή το δώσαν τελικά. Το 50 ευρώ ήταν σοβαρή και δεν πήγε τζάμπα ο χρόνο μου. Έτσι λοιπόν το έκανα και γλίτωσα. Έχω το κεφάλι μου. Υπάρχει, ναι. υπάρχει και ένα άλλο σχόλιο που έχει γίνει. Ότι εσύ αυτά που κάνεις. Τα κάνεις ουσιαστικά γιατί τα απολαμβάνεις ο ίδιος. Εννοείται. Ό,τι έχεις κάνει. Πόσα χρόνια είσαι χωρίς ΔΕΗ? Εγώ εδώ είμαι 30 χρόνια σε αυτό το σπίτι. Χωρίς ΔΕΗ, από την αρχή. Ναι, τίποτα, ναι, από την αρχή, ναι, από την αρχή. Λοιπόν, ποτέ. Ό,τι κάνει λοιπόν, τα καύσιμα, το υδρογόνο, τα σάπια φρούτα, ό,τι κάνεις είναι για δικιά σου χρήση. Ναι, πρώτα απ' όλα είναι για δικιά μου χρήση. Ρωτάνε λοιπόν. Γι' αυτό τα κάνω κι εγώ, γιατί δεν είμαι κανένας πλούσιος να πετάω χρήματα. Ναι. Δηλαδή να κάνω αερολογίες που ξέρω ότι από τη φυσική δεν θα δουλέψουν. Γιατί εδώ, άμα δεις τι μου στέλνουν, καλογεράκι, αυτό δουλεύει, εκείνο δουλεύει. Λέω, φέρε 50 ευρώ να σου πω αν δουλεύει. Να σου κάνω ανάλυση, λέω το σύστημα. Λοιπόν, δηλαδή με ρωτάνε απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Λοιπόν, να σου πω λοιπόν κάτι. Λένε, εκ του ασφαλούς ο Μιχάλης κάνει αυτά που κάνει. Και λέω εγώ, παιδιά, να σου πω κάτι πρώτα απ' όλα. Δεν κινδυνεύει. Διότι όταν κάτι το κάνεις, το δημοσιοποιείς πολύ και αρχίσει να το χρησιμοποιεί πολλοί κόσμοι, κάποιοι θα ενοχληθούν. Γιατί μιλάμε για οικονομικά συμφέροντα. Μπορεί να έχει πρόβλημα μετά ο Μιχάλης. Εγώ, αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Η δικιά σου ποια είναι? Εσύ γιατί δεν θες δηλαδή να δημοσιοποιηθεί και να το χρησιμοποιήσει μια ολόκληρη κοινωνία αυτό που κάνεις? Να σου πω. Αυτά καταρχήν που κάνω δεν είναι άγνωστα. Έτσι. Το να παράγεις καύσιμο, ας πούμε, με χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας δεν το είχα ανακαλύψει μόνο εγώ. Εννοείται ότι. Όλοι που ασχολούνται με το θέμα αυτό σοβαρά σε πολλά κράτη του κόσμου το ξέρουν. Έτσι. Όπως έχω πει και παλιότερα, ας πούμε τώρα στο Citroën, και ο ινόπνευμα που έχει 80% αλκοόλ, τέλος πάντων και 20% όπως βγαίνει από το δηληστήριο, νερό. Λοιπόν, όπως είχα πει και παλιότερα στις συνεντεύξεις μου, από το 1920 μέχρι το 22 νομίζω περίπου, μέχρι την ποταπαγόρευση, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς έγινε, πολλά αυτοκίνητα, όπως το Ford Tough, ας πούμε, το Ford Tough. Ναι. Έχει υγιεινόπνευμα. Μόνο που τότε και τώρα ακόμα παράγονται με λάθος τρόπο. Ακόμα και οι βενζίνες παράγονται με λάθος τρόπο. Γιατί χρησιμοποιούν μέρος του καυσίμου ή ένα άλλο καύσιμο για να κάνουν τη διήλυση. Έτσι, που η διήλυση απαιτεί τεράστια ποσά ενέργειας. Δηλαδή το 1/3 του καυσίμου τουλάχιστον. Πολύ συντηρητικά σου λέω. Ίσως και παραπάνω, αλλά ας πούμε το 1/3 του καυσίμου απαιτεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τις βενζίνες. Ξέρεις, κάνουν κλασματική απόσταση που θέλει ενέργεια. Και εκεί είναι μεγάλο μέρος του καυσίμου, του πετρελαίου δηλαδή. Πάει χαμένο δηλαδή. Αυτές οι φωτιές που βλέπετε απόξω, που καίνε στην Αθήνα, εσείς που τις έχετε, φανταστείτε τώρα τι έργο ήταν αυτό. Πόσα σπίτια θερμαινόταν με αυτό. Έχεις δίκιο. Δηλαδή δεν λέω γιατί χρειάζονται θερμοκρασίες, δεν λέω να περιορίσει τις θερμοκρασίες, αλλά στην έξοδο της φωτιάς που βγάζει στην ατμόσφαιρα. Εκεί, άμα βάλει ένα στοιχείο να θερμαίνει νερό, έξω.
Εκεί που τόσο για πέταμα. Πόσου τόνου νερό μπορεί να θερμαίνει και πόσα σπίτια μπορεί να ζεστάνει. Από τα δηληστήρια μόνο. Από την πεταμένη ενέργεια που μολύνει, έτσι κι αλλιώ μολύνει αυτή η ενέργεια. Μιλάμε για χιλιάδε σπίτια θα θερμαινόταν τζάμπα. Μιχάλη, τζάμπα. Εσύ τι θα πρότεινε. Από το πεταμένο έργο. Από το πεταμένο έργο. Αυτό λοιπόν το σφάλμα σε όλα τα καύσιμα που παράγει ο άνθρωπο. Μάλλον όχι παράγει, τα παράγει που τα επεξεργάζεται. Εντάξει. Λοιπόν, χρησιμοποιεί μέρο του καυσίμου ή ένα άλλο καύσιμο για να τα επεξεργαστεί και να γίνουν κατάλληλα για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Ας πούμε την καινοτομία που σκέφτηκα εγώ τότε, τώρα το σκέφτονται όλοι. Θυμάσαι με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που λέγανε ότι θα καταργήσουν τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Αυτό με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και με τις μπαταρίες έχει δεχτεί μεγάλες επιθέσεις. Ναι, το ξέρω, αλλά δεν πάω άσω το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα αναφερθώ και λίγο σε αυτό. Εγώ αναφέρομαι ότι όλοι καθολικά λέγαν τότε ότι πάνε οι κινητήρες εσωτερικής καύσης. Σβήσανε. Λες το ηλεκτρικό το ανακαλύψαν τώρα. Τώρα το ανακαλύψαν το ηλεκτρικό. Το 1890 ένας Σουηδός ανακάλυψε την μπαταρία νικελίου σιδήρου. Έτσι. Η οποία σαν καταλύτη χρησιμοποιεί το καυστικό κάλιο. Την ποτάσα που βάζουμε, την αλουσά που λέμε εδώ στην Κρήτη, στις σταφίδες. Αυτή η μπαταρία λοιπόν την πήρε ο Έντισον κάπου το 1900 και έκανε κάποιες βελτιώσεις ας πούμε και τη χρησιμοποίησε για πάρτι να φτιάχνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έφτιαξε αρκετά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με σταθμούς φόρτισης. Έχει αρχές φωτογραφίες, θα τις βρείτε. Με αυτοκίνητα της εποχής. Thomas Alva Edison. Λοιπόν, που έχει πολλά αυτοκίνητα της εποχής εκεί, ήταν ηλεκτρικά, στην πρίζα. Λοιπόν, ξεχωρίζουν αυτές τις μπαταρίες. Αυτές τις μπαταρίες, παιδιά, θα πάμε στο φίλο μου του Γιώργου, που τις έχει ακόμα, 80 χρόνια μπορεί να είναι. Και λειτουργούν, ναι, λειτουργούν. Αυτές δεν καταλαβαίνουν το Θεό τους. Δηλαδή, όσο κακά και να τις φορτίσεις, όσο κακά και να τις ξεφορτίσεις, κρατάνε 50 χρόνια. 50 χρόνια οικολογικότατες. Και συγγνώμη, γιατί δεν καθιερώθηκαν. Οικολογικότατες οι μπαταρίες, γιατί και το νίκελ δεν είναι τοξικό. Μέσα στα κόκαλά σας που έχετε σπασμένα πόδια, νίκελ βάζουν. Γιατί έτσι, δεν καθιερώθηκαν. Βαλβίδες στην καρδιά για να φράζουν τρύπες της καρδιάς, νικελάτες είναι. Πιο οικολογικό υλικό λοιπόν από το νίκελ δεν μπορεί να βρει. Το ίδιο και ο σίδηρος. Ο σίδηρος. Μέσα μας είναι. Φουλ στο αίμα. Άρα το καυστικό κάλιο στις σταφίδες το βάζει και μετά το τρως. Οπότε. Η πιο οικολογική μπαταρία στον πλανήτη που υπάρχει και έχει εφευρεθεί πριν 130 χρόνια είναι η νικελίου σιδήρου. Γιατί δεν καθιερώθηκε. Με, προσέξτε και το άλλο, σα δώσω μερικά στοιχεία τεχνικά. Δεν απαντάς τώρα. Θα σου πω γιατί δεν καθιερώνεται ακόμα. Να σα πω μερικά στοιχεία. Η μπαταρία μολύβδου έχει 40 βατόρες ανά κιλό έργο μέσα τη. Αυτή η μπαταρία νικελίου σιδήρου έχει 80 βατόρες ανά κιλό. Δηλαδή τη διπλάσια απόδοση αναβάρου, βέβαια πάντα συζητάμε, από τη μολύβδου. Προσέξτε τώρα με αυτές τις καινούργιες εντός εισαγωγικών, γιατί το 72 φτιάχτηκαν, τις ιών του λιθίου. Και πάμε και στην πιο ας πούμε που χρησιμοποιείται τώρα πάνω να την περάσουν στα σπίτια, ξέρεις, για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας κτλ. Τη φωσφορικού σιδήρου. Έτσι, εσείς την ξέρετε σαν λίπφο 4. Αυτή λοιπόν η μπαταρία έχει και αυτή. Αυτή ξεκινάει από τις 80 βατόρες και η πολύ καλή της, που δεν την έχετε εσείς ούτε κανείς, ορισμένα εργοστάσια τη βγάζουν για ειδικές εφαρμογές, πάει μέχρι 160 βατόρες η φωσφορικού σιδήρου λοιπόν. Άρα η καλύτερη έχει τη διπλάσια απόδοση από την νικελίου σιδήρου. Αλλά, τι προβλήματα έχει. Καταρχήν δεν βγάζει 50 χρόνια, ό,τι και να τις κάνεις. Θέλει πολύ προσοχή στο φόρτισε, ξεφόρτισε. Θέλει BMS, ειδικά δηλαδή ηλεκτρονικά συστήματα, να προσέχουν πώς φορτίζει το κάθε στοιχείο και πώς ξεφορτίζει. Κάτι που δεν μας ενδιαφέρει στην νικελίου σιδήρου. Κάνει βραχυκλώματα. Ο φίλος μου αυτό που σας λέω, τις αγόρασε μεταχειρισμένες από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και τι έκανε. Έβαλε δύο καλώδια πάνω και ηλεκτρόδια και έκανε ηλεκτροκόλληση κατευθείαν από τις μπαταρίες. Δηλαδή αντί να πάει να αγοράσει μια ηλεκτροκόλληση, έβαλε τις μπαταρίες σε σειρά. Τις έκανε καμιά 35 V που απαιτούνται για την κόλληση και έβαλε δύο χοντρά καλώδια και ηλεκτροκολλά κατευθείαν από τις μπαταρίες. Γιατί δεν δοκιμάζετε, παιδιά, να το κάνετε αυτό στις ιών του λιθίου, να κάνετε ηλεκτροκόλληση, να τραβάτε ρεύματα, έτσι, ρεύματα εκεί. Να τη βραχυκλώνει δηλαδή βασικά. Συνέχεια να τη βραχυκλώνει. Συνέχεια. Χιλιάδες φορές. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Θα πάμε να στη δείξω όποιος το πιστεύει. Απάντησε μου τώρα όμως, γιατί λοιπόν, δεν καθιερώθηκε. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Ότι έχει 50 χρόνια ζωή. Αντεκονομάνε. Δηλαδή, εντωμεταξύ η ηλεκτροκίνηση, αν θα διαβάσετε καλά την ιστορία, που την είχε ξεκινήσει ο Έντισον με αυτές τις καλές μπαταρίες που δεν χαλάνε. Ακόμα έχει μπαταρίες που δουλεύουν σε αμάξια πάνω τέτοιου. Μετά από τόσα χρόνια και σα φαίνεται απίστευτο. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, κρίναν τότε ότι η κινητήρες εσωτερικής καύσης με τη βενζίνη συμφέρει καλύτερα. Γι' αυτό δεν επικράτησε μια 20ετία
Και είχε, μάλιστα είχε και παραγγελίες τεράστια. Είχαν φτιάξει εργοστάσια να παράγουν τέτοιες μπαταρίες μαζικά για να προωθήσουν περισσότερο ηλεκτροκίνηση, αλλά τους την έκανε βενζίνη. Γιατί ρε παιδιά, είναι θέμα φυσικής. Ακόμα και τη φωσφορικού σιδήρου να βάλουν που είχε 160 βατόρες, ορισμένες λιθίου φτάνουν μέχρι και 300 βατόρες ανά κιλό. Έτσι, αλλά είναι επικίνδυνες. 300 βατόρες ανά κιλό. Η βενζίνη, ρε παιδιά, έχει 13.500 βατόρες ανά κιλό. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Θα βρεθούν βέβαια πολλοί έξυπνοι και θα πούνε ότι ξέρεις κάτι, ρε καλογέρα, έχει ναι, αλλά ο κινητήρας της τουρκικής καύσης έχει 30%. Η Mercedes αυτή τη στιγμή, όποιος θέλει να διαβάσει, έχει κινητήρα εσωτερικής καύσης με 52% απόδοση. Για μεταβλητό βήμα συζητάμε. Γιατί κινητήρες 52% στατικούς για γεννήτρες υπήρχαν. Υπάρχουν εδώ για 30 χρόνια. Πετρελαίου δίχρονοι με 51,4% για την ακρίβεια στατικούς. Έτσι το πρόβλημα είναι όταν μεταβάλλεις τις στροφές, όπου εκεί χάσεις την απόδοση. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή η Mercedes έχει 50 ή 52%. Οπότε, να σου πω εγώ λοιπόν ότι βάνεις τη βενζίνη και παίρνεις το μισό έργο της βενζίνης. Και πιο κάτω. Δηλαδή, αντί για 13,5 κιλοβατόρες, να πάρεις 6, ας πω εγώ 5 κιλοβατόρες. Ναι, αλλά η καλύτερη μπαταρία έχει 300 βατόρες, όχι 5.000 βατόρες. Γι' αυτό επικράτησε ο κινητήρας εσωτερικής καύσης. Γιατί το καύσιμο έχει τεράστια ποσά ενέργεια σε ένα κιλό μέσα του. Αυτό είναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Να συμπληρώσω τώρα κάτι πριν πω το παρακάτω. Επειδή ξέρω ότι θα βρεθείτε πολύ ξύπνοι και θα πείτε ένα καλογεράκι, μα τι λες, 50 χρόνια κρατάει η μπαταρία μετρέται σε φόρτο και φορτίσεις, έτσι. Ξέρω ότι θα βρεθείτε έτσι πολύ με τη λεπτομέρεια να το πείτε. Θα σας πω το εξής. Όταν λέμε ότι μια μπαταρία έχει 1.000 φορτοεκφορτήσεις, σημαίνει ότι άμα τη φορτώσει, την ξεφορτώσει 1.000 φορές και είναι παράδειγμα 1.000 αμπερόρια, εντάξει, ότι αυτές οι 1.000 φορές θα διατηρήσει τα 1.000 αμπερόρια. Εντάξει, και από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστη. Από εκεί και πέρα μπορεί να φορτοξεφορτώσει άλλες 1.000 φορές, αλλά να μην είναι 1.000 αμπερόρια, να είναι 800. Μετά μπορεί άλλες 1.000 φορές να μην είναι 800, να είναι 500. Και μπορεί να πάει 10.000 φορές και να πέσει τελικά στα 100 αμπερόρια. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Οπότε, με αυτή τη λογική λέμε 50 χρόνια. Δηλαδή, μέχρι να καταστραφεί ολότενα, να μην βγάζει καθόλου ρεύμα. Δεν λέμε να διατηρήσει τη χωρητικότητά της στην αρχική, αλλά αυτό δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Εντάξει, δηλαδή, αν μετά από 5 χρόνια η μπαταρία αντί για 1.000 αμπερόρια είναι 800, δεν θα το καταλάβει κανείς. Θα αρχίσει να το καταλάβει και θα πέσει στο μισό. Εντάξει. Λοιπόν, να σου πω, εσύ βέβαια έχεις ένα κόλλημα λίγο και καλά κάνεις, έχεις λόγο σου. Έχεις ένα κόλλημα λίγο με την γενικά μπαταριοκίνηση, ηλεκτροκίνηση κτλ. Δηλαδή, λες ότι δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι για να λύσουμε τα προβλήματα. Για να μην με θεωρήσουν κολλημένο. Ναι, επειδή εγώ ένα πρωί σηκώθηκα και έφτιαξα δικό μου αυτοκίνητο από το μηδέν, γιατί εσείς παίρνετε έτοιμα αυτοκίνητα και παίζετε. Και είναι δύσκολο να ξεκινήσει από το μηδέν, τα φτιάξει όλα. Τιμόνια, δηλαδή συστήματα μετάδοση, φρένα, σκελετού όλα. Δεν είναι εύκολο. Γιατί είμαι φαν της μπαταριοκίνησης, αλλά η μπαταρία να έχει ένα κόστος ξεφτυλισμένο, πολύ φτηνό, πολύ φτηνό. Και όχι βέβαια δεν κάνει η μπαταριοκίνηση, δεν κάνει για μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ τώρα να πάρω από την Κρήτη το αμάξι, να πάω στη Χαλκιδική, να πάω στην Αλεξανδρούπολη, το ηλεκτρικό. Με τίποτα. Με λογικό κόστος συζητάμε, έτσι. Γιατί άμα πληρώσουμε ένα αμάξι που κάνει 1.000.000 ευρώ, μπορεί να το κάνει αυτό. Λοιπόν, για την πόλη όμως, δηλαδή υπό ειδικές συνθήκες. Ένα όχημα για την πόλη, αλλά τη προκοπή. Όχι τα κουτιά που βγάζουν που άμα παίξει μια τράκα, δεν ξαναβγεί από εκεί μέσα. Δηλαδή ένα κανονικό όχημα, ελαφρύ, ωραίο. Καταρχήν δεν πρέπει να είναι από μέταλλο. Πρέπει να είναι από πολυεστερικό τουλάχιστον. Έτσι, εννοείται. Είμαι είναι και δυνατό. Τα σκάφη τα κάνουν με πολυεστέρα. Και επισκευάζεται και εύκολα. Και δυνατό από τι λαμαρίνε είναι. Και δεν σαπίζει κιόλα. Άλλο πρόβλημα βέβαια. Μιλά, α πούμε, για τη σειρά των BMW, ξέρω εγώ. Οπότε και αυτό που θα πω άτοπο είναι, αλλά εγώ θα το πω α πούμε. Ένα όχημα λοιπόν πολυεστερικό, ωραίο, με διαστάσεις κανονικού αυτοκινήτου, με μπαταρία που να δίνει μια 150 χιλιόμετρα, αλλά να είναι φτηνή για μέσα στην πόλη κίνηση και να τη φορτίζεις απαραίτητα με δικό σου ρεύμα. Γιατί αποκλείεται η ΔΕΗ συλλογικά να φτιάξει, ας πούμε, εργοστάσια και γραμμές μεταφοράς, ας πούμε, για 2-3 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι ανέφικτο. Δεν μπορούν να φορτιστούν αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν μπορούν να φορτιστούν. Δηλαδή οι τεραβατόρες που θα χρειαστούν είναι πάρα πολλές. Είναι αδύνατο, δηλαδή το κόστος είναι τρομακτικό. Οπότε, υπό ειδικές συνθήκες, δηλαδή έχει ο άλλος φωτοβολταϊκά σπίτι του. Έτσι. Την ημέρα μπορεί άνετα να φορτίζει αυτό το αυτοκίνητο, όπου η μπαταρία θα είναι φτηνή. Δηλαδή, όταν λέμε φτηνή, εννοούμε ότι τα 100.000 χιλιόμετρα, παράδειγμα, να μην κοστίζουν παραπάνω από 2-3 χιλιάρικα.
Άντε, το πολύ πολύ. Για κόστος μπαταρίας μιλάς τώρα. Για το κόστος μπαταρίας να μην κοστίζει πάνω από 2-3 χιλιάδες στα 100 χιλιάδες χιλιόμετρα όπως και να γίνουν. Όχι, πατάμε λίγο τον γκάζι να μην ζωρίσουμε την μπαταρία κτλ. Όχι. Στην ανηφόρα να πηγαίνω όσο γουστάρω. Στην κατηφόρα, εντάξει, πάει μόνο του, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, να μην βρίσκουν δικαιολογίες, δεν χειρίστηκες καλά την μπαταρία, γι' αυτό χάλασε. Γιατί αυτό το έχω εγώ σε φίλο, να μην πω μάρκα αυτοκινήτου, θα το είχα ξαναπεί παλιότερα. Πήρε 75 χιλιάρικα το αμάξι, εντός εγγύησε την μπαταρία, χάλασε, του ζητούσαν 32 χιλιάδες την μπαταρία. Λέει, μα γιατί μου ζητάτε αφού είχε εγγύησει. Οι επιστήμονες αποφανθήκαν ότι λόγω του κακού χειρισμού που έκανε, έτσι, με χίλιες δικαιολογίες δεν τον καλύψαν τέλος πάντων τον άνθρωπο. Πάει αυτό. Όχι αυτά. Φτηνή μπαταρία, 2.000 κατά 100.000 χιλιόμετρα. Το πολύ πολύ, έτσι. Ελαφρύ αμάξι, κανονικό αμάξι, να μην σκοτωθεί άμα τρακάρει και να έχει ρεύμα δικό σου. Έτσι, ναι. Δέχομαι ότι η μπαταρία κίνηση έτσι είναι φιχτή και θα μπορούσε να συμβεί. Θα μπορούσε. Τώρα, αγόρασε ένα αυτοκίνητο 20.000 ή 60.000 να κάνει μπαταρία 10.000 την αλλάξει, 7.000 την αλλάξει και να το βάλει στην πρίζα. Αυτά είναι βλακίες. Ποτέ δεν θα γίνουν. Πάμε τώρα. Το θέμα της ανακύκλωσης των μπαταρίων αυτών. Και έχουμε θέμα. Οι μπαταρίες ιόντου λιθίου δεν ανακυκλώνται. Το κόστος είναι τεράστιο και δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο. Ανακύκλωση, πέταμα. Πού τις πετάς? Καλά. Αυτό έχω εγώ μια άλλη θεωρία. Το έχω ξαναπεί. Τα υλικά τα φέρνουμε από τη γη. Λίθιο υπάρχει στη γη. Νίκελ υπάρχει στη γη. Όλα το τα μέταλλα που βγαίνουν. Όχι, 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 πετάξει. Βλακία. Λένε άλλοι ότι συγκεντρώνεται σε ένα σημείο κτλ. Εντάξει, μπορεί να βρει ένα σημείο λοιπόν άγωνο που να μην έχει υδροφόρου ορίζοντε κτλ. Αν τι πετά εκεί πέρα. Αυτό λύνεται. Εδώ τα πυρηνικά ξεφορτώνονται με κάποιο τρόπο που είναι στα αλήθεια επικίνδυνα. Έτσι. Άλλο θέλω να πω τώρα ότι θυμάστε αυτή την καφρίλα, αυτό το φανατισμό. Σε 5 χρόνια, 10 χρόνια κινητήρες εσωτερικής καύσης, τέρμα και όλα ηλεκτρικά και όλα τα θυμάστε. Πριν κάποιους μήνες αποφάθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν είναι κακή η κινητήρες εσωτερικής καύσης. Δεν φταίνε οι κινητήρες εσωτερικής καύσης για τη μόλυνση. Ακριβώς έτσι είπανε. Κάνε ολόκληρο συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά αποφαθήκανε ότι δεν φταίνε οι κινητήρες εσωτερικής καύσης. Αυτό που έλεγα εγώ δηλαδή. Αλλά τελικά φταίει το καύσιμο. Άρα αν το φτιάχνουμε, λέει, εμείς το καύσιμο, βιοκαύσιμο ας πούμε. Τότε είναι οικολογικό το αμάξι. Δηλαδή αυτό που έλεγα χρόνια και το κάνω εγώ χρόνια, χρειάστηκε ολόκληρη συνεδρίαση όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους φωστήρες τους να ανακαλύψουν ότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης και να βελτιωθούν μπορούν να πάνε πολύ ψηλά σε απόδοση και τα καύσιμα μπορούμε να τα φτιάχνουμε. Πάντως Μιχάλη, οπότε περίμενε. Είναι όλα οικολογικά. Περίμενε. Δεν μπορείς να αγνοήσεις ότι μερικές αποφάσεις από τα ψηλά που λέμε κλιμάκια λαμβάνονται λόγω κάποιων συμφερόντων. Μπορεί δηλαδή αυτή την απόφαση να τη βγάλανε επειδή υπήρχαν πιέσεις από τα καύσιμα τα ορυκτά. Και καλά, πείτε ότι. Όπως είναι... έχω πει, ναι, σίγουρα συμφέροντα υπάρχουν, αλλά. Δεν ξέρω, παιδί μου, αυτοί που μας κυβερνάνε. Αν πεις αυτοί που μας κυβερνάνε, είναι μέρος δικό μας. Έτσι. Σωστά. Δεν είναι από τον Άρη ή από κάποιο άλλο γαλαξιακό σύστημα, ας πούμε. Ή από άλλο ηλιακό σύστημα, ας πούμε, από το Σύριο. Δεν είναι από το Σύριο. από την Ανδρομέδα. Μόνο ώρα ήταν από εκεί. ναι. Λοιπόν. Κοιτάξτε τι γίνεται. Όπως έχω πει και παλιότερα, αυτά τα ορυκτά καύσιμα που έχουμε, πετρέλαια, κάρβουνα, φυσικά αέρια, όλα αυτά, ακόμη και να μας τα χαρίζανε, πες ότι αύριο βγαίνει ένας φωτισμένος δικτάτορας και αποφασίζει ότι ξέρεις κάτι, παιδιά, τα καύσιμα σας τα δίνουμε δωρεάν. Δωρεάν. Αν έχετε λίγο μυαλό, θα καταλάβετε ότι δεν μπορούμε να τα κάψουμε αυτά τα καύσιμα. Διότι απλά θα πεθάνουμε. Γιατί άμα θα δείτε ντοκιματέρ, αφού βαριέστε να διαβάσετε βιβλία ή πιο πολύ. Δέστε ντοκιματέρ που είναι ωραία και μορφώνεσαι περισσότερο. Αυτά τα καύσιμα τα έφτιαξε ο ήλιος πριν εκατομμύρια χρόνια. Είναι ζώα και δάση που καταπλακωθήκαν λόγω γεωλογικών μεταβολών, έτσι. Και εκεί κάτω ζυμωθήκαν πιέσεις, υγρασία, θερμοκρασία και όλα αυτά και γίνανε τα καύσιμα που βλέπουμε. Δηλαδή είναι καύσιμα που τα έφτιαξε ο ήλιος. Είναι δέντρα ουσιαστικά η πλειοψηφία, η οποία πήρε το διοξείδιο του άνθρακα, το άπειρο που υπήρχε τότε στην ατμόσφαιρα, το μετέτρεψε σε ξύλο, δηλαδή σε στερεά μορφή και αποθηκεύτηκε. Μέσα στη γη υπό μορφή κάρβουνου, φυσικού αέριου και, και βενζίνας. Έτσι, αυτό το δηλητηριώδη αέριο συσσωρεύτηκε στη γη. Το πήραν τα δέντρα, το κάνανε στερεό, το βάλανε κάτω στη γη και εκεί το φυλάξανε. Και μας έμεινε το πλεόνασμα του οξυγόνου. Γιατί τα δέντρα παρήγαν το ανάλογο σε οξυγόνο. Έτσι. Και τώρα τι κάνουμε, αφού ο άνθρακας δεν κάηκε και αποθηκεύτηκε, μας έμεινε πλεόνασμα αυτά τα δισεκατομμύρια λίτρα, τρισεκατομμύρια λίτρα οξυγόνου. Οπότε, αν είμαστε τόσο έξυπνοι, το έχω πει χίλιες φορές, και μας χαρίσουν αυτά τα καύσιμα και ας μην τα καίμε όλο χαρά για να κάνουμε τις βόλτες μας κτλ., θα επαναφέρουμε λοιπόν αυτό το άπειρο
δηλητηριώδη αέριο στην ατμόσφαιρα και οξυγόνο λέει να έχει. Όταν έχει υψηλή ποσότητα διοξείδιου του άνθρακα, ο οργανισμός δεν μπορεί να αποβάλει το δικό του διοξείδιο του άνθρακα και πεθαίνει, ας έχει και οξυγόνο. Κατάλαβε, δηλαδή θα έχει οξυγόνο πλανήτη, αλλά επειδή θα έχει πολύ διοξείδιο του άνθρακα, θα πεθαίνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Λίγη βιολογία θα το μάθετε. Γι' αυτό και με τα δέντρα τώρα, τα κάτω, τα δάση. Και επειδή λοιπόν είμαστε τόσο έξυπνοι, και με τα καύσιμα, και επαναφέρουμε το δηλητηριώδη. Και με τα δάση. Και με και τις μοναδικές μηχανές που μπορούν να το συλλέξουν, να το ξαναβάλουν, να κάνουν στερεό, τα δάση δηλαδή. Είμαστε απείρως έξυπνοι σαν είδος τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εγώ σαν μονάδα το έχω συνειδητοποιήσει, από τότε που γεννήθηκα το έχω συνειδητοποιήσει, όσο και σας φαίνεται απίστευτο, και φέρομαι ευγενικά στον πλανήτη. Και μάλιστα ξέρετε τι κάνω. Τον αντιδραστήρα που έχω φτιάξει, σας το έχω πει, που παράγει, διασπάω το νερό και παράγω υδρογόνο οξυγόνο. Το οξυγόνο το απελευθερώνω στην ατμόσφαιρα και πολύ από το υδρογόνο που παράγω επίσης το απελευθερώνω και χάνεται στο διάστημα. Ξέρετε, ελεύθερο υδρογόνο στη φύση, σαν αέριο δεν υπάρχει. Γιατί η βαρύτητα της γης, επειδή είναι μικρό το μόρι, δεν μπορεί να το συγκρατήσει. Φεύγει στο διάστημα. Οπότε, εγώ τι κάνω, απελευθερώνω οξυγόνο στον πλανήτη, έτσι. Προσθέτω δηλαδή κάποια χιλιάδες λίτρα οξυγόνο στον πλανήτη. Και το υδρογόνο, το πιο πολύ εντοχείο, το απελευθερώνω και αυτό και φεύγει. Αυτό θα ήταν μια λύση για την ανθρωπότητα, δηλαδή να επαναφέρουμε μεγάλη ποσότητα οξυγόνο, αλλά πάντα θα έχουμε το πρόβλημα του διοξίδιου του άνθρακα. Δηλαδή, και οξυγόνο να παράγουμε, αν δεν μαζέψουμε το διοξίδιο, πάλι θα πεθάνουμε. Δηλαδή, αυτό που μπορούμε να κάνουμε βέβαια είναι να φυτεύουμε δάση. Ξέρεις, αν παράγεις πολύ διοξίδιο του άνθρακα, τα δέντρα τους αρέσει αυτό. Ανεβαίνει ο βαθμός απόδοσής τους. Γιατί τα δέντρα ουσιαστικά κατά τη νυχτερινή φάση της φωτοσύνθεσης, ας πούμε, τότε το φυτό απορροφάει το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το συνθέτει και το μετατρέπει σε γλυκόζη. Έτσι, χρησιμοποιώντας ενέργεια που έχει αποθηκεύσει την ημέρα, υπομορφή ζύμων και συνεζύμων τέλος πάντων. Ας μην σας ζαλίζω με βιολογία. Οπότε, η λύση, αν θέλουμε να καίμε ορυχτά καύσιμα, πολλά ορυχτά καύσιμα και να είμαστε οικολόγοι, είναι να φυτεύουμε το αντίστοιχο μαθηματικά σε δάση. Αν λέμε, ξέρεις κάτι, είμαστε 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα και απελευθερώνουμε τόσο διοξίδιο. Τα δέντρα απορροφούν τόσο διοξίδιο. Με μια απλή μαθηματική πράξη, τσουκ, 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 βλέπουμε πόσα δέντρα χρειαζόμαστε για να καίμε τη συγκεκριμένη ποσότητα καυσίμων. Και είμαστε οικολόγοι. Να το, απλό. Ωραία με την μπάσα που δώσες τώρα στον. Να τον κάνουμε και αυτόν λίγο διάσημο που θέλει. Τον Thanos Sustainability. Θα βγει πάλι. Δεν ασχολούμαι γιατί υπάρχει. Τον ενοχλείς εσύ αυτόν με τις μπαταρίες. Γιατί αυτός προφανώς ο άνθρωπος καλά κάνει. Γιατί βγάζει λεφτά από αυτό. Και του χαλάς την πιάτσα. Βγαίνει στις σκελές στην άκρη. Ναι, παλιά υπήρχαν και ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων που βάζανε αυτές τις συσκευές υδρογόνου στα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης, ξέρεις, ας πούμε. Και πάρτε, βάλτε και κάντε οικονομία, ας πούμε. Και υπήρχαν πολλοί και φίλοι μου μάλιστα. Αφού βρίσκαν κορόιδα και βάζανε τέτοιες συσκευές μέσα και νομίζανε ότι κάνει οικονομία, εντάξει, εγώ θα τους χαλάσω την πιάτσα. Εγώ τους έλεγα ότι βλακίες κάνετε και αυτό να πάτη, ας πούμε, αλλά τελικά το κάνανε ασυνείδητα γιατί δεν γνωρίζανε ότι ισχύει η αρχή διατήρηση ενέργειας και ποτέ δεν παίρνεις παραπάνω από όσο δίνεις. Έτσι. Αυτό είπαμε, αυτή είναι μια πατέντα που την αποκλειστική, μάλλον πατέντα την έχει η φύση στο σύνολό της. Είναι η μόνη που μπορεί να παράγει εκ του μηδενός. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να παράξουμε πριν πάμε, πριν πάμε σε αυτά που φτιάχνεις τώρα και σε αυτά που έχεις φτιάξει από τότε που την τελευταία φορά που μιλήσαμε, θέλω να σε ρωτήσω άλλη μία παρατήρηση που έχουν κάνει και η οποία είναι και για μένα έτσι σοβαρή. Είχαμε πει για το υδρογόνο και για ποιο λόγο δεν προχωράς με το υδρογόνο. Ήθελα να μου πεις με ποιο τρόπο νομίζεις ότι μπορούν αυτά όλα που έχεις κάνει και είπαμε εσύ δεν έχεις ανακαλύψει τον τροχό. Εννοείται. Διαβάζεις και εφαρμόζεις αυτά που διαβάζεις. Πολύ απλό. Μπράβο. Με ποιο τρόπο νομίζεις ότι μπορούν αυτά να εφαρμοστούν σε ευρύ κύκλο? Με ποιο τρόπο? Κοίτα να σου πω. Από την εμπειρία μου που είχα. Και κάτι ακόμα, μην ξεχάσω, θυμίσω να μου το πεις. Για το βιβλίο σου, με έχουν φάει με το βιβλίο. Έχω ξεκινήσει, το γράφω, αλλά. Πότε περίπου. Προχωράω πολύ αργά. Τραγαγγείρευε, ναι, λοιπόν. Βαριέμαι. Ας επειδή θέλω να γράψω ένα φιλοσοφικό. Βιβλίο που θα είναι μια φιλοσοφική φυσική, ας πούμε, ουσιαστικά. Αυτό είναι από η φιλοσοφία, είναι από δικό σου ή έχει επηρεαστεί από την πρόσφατη σχέση σου? Όχι, όχι, κοιτάξτε, εγώ. Ξέρω ότι εκείνη έχει κάποιες έτσι. Να σου πω. Ορισμένοι άνθρωποι, ας πούμε, έρχονται έχοντας γνώσεις μέσα στο μυαλό τους από την ώρα που θα γεννηθούν. Αυτά λοιπόν που θα γράψω ή που λέω τα φιλοσοφικά κτλ. Με το που γεννήθηκα τα γνώριζα. Δηλαδή τα είχα έτσι στο μυαλό μου. Από πιτσερικάς.
Δεν τα απέκτησα μετά αυτά. Αυτά υπήρχαν. Κάποιος Θεός τα άστειλε αυτά. Παπ, ναι, ένας παππούλης με μουσια. Ναι. Δεν υπάρχει αυτός. Δεν υπάρχει αυτός. Όπως έλεγε και ο Επίκουρος. Ναι. Ξέρεις, ο Επίκουρος δεν ήταν απλά φιλόσοφος, ήταν φυσικός που βελτίωσε πολλές από τις θεωρίες του Λεύκηπου και του Δημόκριτου περί ατόμων. Άκου τι συγκλονιστικό έλεγε τότε ο Επίκουρος. Έλεγε, λέει, ότι η δημιουργία αποτελείται από άτομα τα οποία περιδεινίζονται στο κενό και οι συνδυασμοί αυτών των ατόμων δίνουν όλα αυτά που βλέπουμε. Φαντάσου τότε, χωρίς όργανα, χωρίς τίποτα, να συλλάβει κάτι τέτοιο. Συνέλαβε και κάτι άλλο με τους θεούς που μου άρεσε, ας πούμε. Εντάξει, το δέχομαι, είναι πολύ καλό. Έχω άλλες πιο υψηλές φιλοσοφίες αυτό. Έλεγε λοιπόν ότι οι θεοί υπάρχουν, αλλά είναι μακάριοι. Ας σου πω τι σημαίνει μακαριότητα, γιατί πολλοί το έχουν μπερδέψει. Μπερδεύουν τη μακαριότητα με την ευτυχία και τη χαρά. Και με το λάθος. Φροχό στο πνεύματι. Λοιπόν, οι θεοί λοιπόν είναι μακάριοι. Ζούνε, λέει, μεταξύ δημιουργίας και κενού, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κενό, υπάρχει σαν σημείο κενό, είναι εκεί που δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα τίποτα. Στο ανεκδήλωτο δηλαδή. Μόνο εκεί. Σε όλη την υπόλοιπη δημιουργία δεν υπάρχει κενό. Και δεν μπορεί να υπάρξει κενό γιατί η δημιουργία είναι φως. Στην κυριολεξία. Δηλαδή, ξέρεις, το ανθρώπινο μάτι βλέπει ένα μικρό φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Όμως η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι ουσιαστικά άπειρη το φάσμα της. Δηλαδή, αν το μάτι μας έβλεπε όλο το φάσμα, σε οποιοδήποτε μέρος πας της δημιουργίας θα έβλεπες φως. Δεν υπάρχει σκοτεινό μέρος. Απλά το μάτι μας βλέπει σκοτεινά γιατί δεν βλέπει εκείνες τις συχνότητες. Άρα, αφού υπάρχουν φωτόνια παντού και στην παραμικρή γωνιά της δημιουργίας, δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει κενό, γιατί το φωτόνιο είναι και σωματίδιο εκτός από κύμα. Έτσι. Άρα, κενό με την έννοια του κενού δεν υπάρχει. Όμως, υπάρχει εκεί που δεν έχει εκδηλωθεί τίποτα. Έτσι. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει τέτοιο μέρος. Εκεί λοιπόν έλεγε ο φίλος μας ο Επίκουρος ότι κατοικούν οι θεοί, δεν επηρεάζονται από τη δημιουργία, ούτε την επηρεάζουν τη δημιουργία. Είναι μακάριοι. Αυτό σημαίνει μακάριος. Αυτός που δεν επηρεάζεται και δεν επηρεάζεται από εξωτερικές συνθήκες και δεν επηρεάζει κιόλας. Δεν επηρεάζει, δεν χαλάει το περιβάλλον ουσιαστικά. Γενικά. Δεν μετέχει. Δεν μετέχει. Ούτε καν σαν παρατηρητής. Υπάρχει απλά. Υπάρχει αλλά δεν κάνει τίποτα. Μάλιστα. Άρα θα μου πεις, αφού δεν κάνει τίποτα, υπάρχει. Μπορείς να υπάρχει χωρίς να κάνεις τίποτα. Ωραία. Οπότε αυτό που λένε, θα κάνω τάμα σε ένα Άγιο ή θα πιστέψω σε αυτόν και τα λοιπά για να με βοηθήσει, έτσι, δεν ισχύει. Και όλοι οι αρχαίοι φιλόσοφοι μας λέγανε, μη ζητάς από τους θεούς αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ. Τι εννοούσανε? Ότι εμείς είμαστε θεοί τελικά. Αφού τα πάντα είναι ένα. Δηλαδή από μία ουσία είναι φτιαγμένα. Κάποτε στο γυμνάσιο είχαμε έναν θεολόγο, τον Παπαδάκη. Ναι. Ξέρω, θα έχει πεθάνει σήμερα, τότε ήταν μεγάλο. Λοιπόν, και εγώ ήμουν και έτσι ανήσυχο παιδί με αυτά τα θεολογικά γενικά και ψαχνόμουν. Και του λέω, κύριε καθηγητά, να κάνω μια ερώτηση. Και ήταν και τσευδό. Έλα, παιδί μου, Ιωθήφ. Τι είναι, παιδί μου. Λέω, κύριε καθηγητά, ο Θεό έκανε τον άνθρωπο ή ο άνθρωπο ο Θεό. Μου λέει, έξω από την αίθουσα, μου χαλά το μάθημα. Δεν σου χαλάει το μάθημα. Δεν απάντησε. Έξω μου λέει, χαλά το μάθημα. Ο φίλο μα λοιπόν ο Επίκουρο, ξέρει, ήταν φυσικό. Εκτός από φιλόσοφος, πρέπει όλοι οι Έλληνες να διαβάσουν Επίκουρο. Όλοι, υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά. Μετά θα σας κάνω εγώ ερωτήσεις και θα σας βάλω βαθμούς. Λοιπόν, γιατί είχε γράψει 300 βιβλία αυτός ο άνθρωπος και έχουν διασωθεί μόνο 40. Πολεμήθηκε από όλα τα κατεστημένα και της εποχής του και της εποχής μας. Δηλαδή της εποχής του Βυζαντίου, παράδειγμα. Είναι περίεργο αυτό, Διότι οι μαθητές του Επίκουρου δεν ήταν ούτε υπήκοοι κανενός πολιτικού συστήματος, ούτε πίμια κανενός θρησκευτικού συστήματος. Αυτό είναι. Διότι ο Επίκουρος πρώτον απ' όλα τους απέδειξε ότι ο θάνατος που τόσο πολύ φοβόμαστε, στην πραγματικότητα λέει δεν μας αφορά καθόλου. Δεν μας αφορά καθόλου. Το ρωτάνε, μα γιατί δεν μας αφορά καθόλου? Γιατί όσο ζούμε δεν υφίσταται ο θάνατος, δεν υπάρχει αφού ζεις, και όταν πεθάνεις δεν υπάρχει εσύ για να αντιληφθείς το θάνατο. Και όπως λέει, δεν σε απασχολούσε η πρώτερη κατάσταση υπαρξίας πριν γεννηθείς. Για θυμίσου, πήγαινε πίσω. Δεν μπορεί. Υπήρχε τίποτα? Δεν μπορεί. Όχι, δεν σε απασχολούσε λοιπόν. Έτσι δεν πρέπει να σε απασχολεί και η μετά κατάσταση ανυπαρξίας. Και το ρωτάνε, και τότε ποιο είναι το νόημα της ζωής? Λέει, ένα και μοναδικό. Η ειδονή.
Και τον ξαναρωτάνε. Λέει, και τι είναι η ειδονή. Άκου τώρα κάτι τον επίκουρο. Τι είναι η ειδονή και είναι σωστό. Και συμπεριλαμβάνονται τα πάντα μέσα. Εάν φροντίζουμε να μην πονά το σώμα μας και να μην ταραχίζει τη ψυχή μας, τότε αξίζει να ζεις και βρίσκεις σε ειδονιστική κατάσταση. Αν δεν πονάς και δεν ταραχίζεσαι, είσαι σε κατάσταση ειδονής. Οποιαδήποτε λοιπόν κατάσταση περιλαμβάνει αυτό, το μη πόνο και τη μη ταραχή, είναι ειδονιστική κατάσταση. Αυτό είναι το νόημα της ζωής κατά τον Επίκουρο. Να σου πω, τώρα πιάσαμε τον Επίκουρο ναι. και τη φιλοσοφία, μας βλέπω να μιλάμε μέχρι το βράδυ εδώ πέρα. Υπήρχε μια και. Θα ξεφύγουμε. Ο Αρίστιπος που το συμπλήρωσε, το συμπλήρωσε λιγάκι και είπε ότι ο σκοπός της ζωής είναι να φροντίζει να μην πονάς καθόλου. Και να μην στενοχωριέσαι καθόλου. Πρόσεχε, δύσκολο βέβαια. Και μιλάει και για σωματικό και για ψυχικό πόνο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Σωματικό Καλά. Πόνο πώς θα γίνει. Ο άνθρωπος όταν γερνάει βγαίνουν διάφορα μεγάλη. Ψυχή με την έννοια που τη λέμε. Αυτό είναι βέβαια ένα μάθημα που θα είναι άπειρες ώρες. Ικανοποιημένος, ευτυχισμένος, πώς λένε. Ναι, μπράβο. Μόνο ο Αριστοτέλης κατάφερε και προσέγγισε τι σημαίνει ψυχή. Πολύ σωστά. Λέγοντας είναι η ενέργεια που κινεί το σώμα. Έτσι. Άρα ψυχή έχεις όσο ζεις, γιατί την παράγουν τα κύτταρά σου με τη μέθοδο των οξύδων αναγωγών. Έτσι. Και τελικά καταλήγει η υπομορφή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχω πει και έχει μετρηθεί κιόλας, το κάθε κύτταρο μεταξύ του κυταροπλάσματος και της μεμβράνης έχει 70 μιλιβόλτ όταν είναι υγιής. Έχει μια τάση, δηλαδή ηλεκτρική ενέργεια κανονικά. Ενώ άμα είναι ασθενής. Και γι' αυτό, για να υπάρχει αυτή η τάση ηλεκτρική, υπάρχει στη μεμβράνη του κυτάρου η λεγόμενη αντλία νατρίου καλίου, η οποία κανονίζει να είναι το δυναμικό πάντα 70 βόλτ. Όταν δει το κύτταρο τίνει να πέσει, ας πούμε, προσθέτει νάτριο κάλιο που είναι θετικό. Όταν τίνει να ανέβει πάρα πολύ, αφαιρεί η χλώριο που είναι αρνητικό. Τέλος πάντων, υπάρχει μια ισορροπία γι' αυτό. Πρόσεξε, αυτή η διαδικασία παράγει την ψυχή. Η ψυχή παράγεται όσο ζεις από τα κύτταρα. Όταν σταματήσεις, δηλαδή όταν τα κύτταρα σταματήσουν να παράγουν πια, έτσι, και λέμε ότι πέθανες, δεν παράγουν πια ψυχή. Οπότε δεν είχες κάτι το οποίο έφυγε και πήγε κάπου. Απλά σταμάτησε να το παράγεις αυτό το κάτι που σε κινούσε. Και εκτελούσε βέβαια και τις μαθηματικές πράξεις. Γιατί ξέρεις, αυτή η ηλεκτρική ενέργεια μέσω των νεύρων πάει στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος. Πόσο είναι αυτή η τάση όταν είσαι άρρωστος, όταν είσαι υγιής είναι 70. Όταν πέσει στα 50 είσαι χάλια, στα 30 είσαι πεθάνει εντελώς, ας πούμε. Άκου τώρα. Αυτή η τάση λοιπόν συγκεντρώνεται στον εγκέφαλο με κάποιους τρόπους, δεν θα τους αναλύσουμε τώρα. Ο εγκέφαλος διαχειρίζεται αυτά τα ρεύματα. Ρεύματα είναι. Στέλνει παλμούς μέσω των νεύρων σου μυς και δουλεύει καθαρά ηλεκτρικά. Ηλεκτρικά λειτουργούμε. Αυτή η κίνηση που κάνουμε. Αν δεν βαριόμουν τώρα, θα σου έφερα ένα πόδι κότας κομμένο, θα δίναμε ρεύμα στα νεύρα και θα σκουλούσα το ένα δάχτυλο της κότας στο άλλο για να καταλάβεις ότι είμαστε ηλεκτρικά όντα καθαρά. Ελεγχόμαστε από ηλεκτρισμό. Λοιπόν, άκου, άκου. Αυτό είναι λοιπόν το ηλεκτρισμό, άκου, τον ονομάζουμε. Λοιπόν, άκου τώρα. Λοιπόν, γελάει, είναι πίσω και γελάει. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, άκου, άκου. Ναι. Αυτή η συνέντευξη που κάνουμε τώρα σε διαβεβαιώ. Ότι είναι η πιο ωραία από όσες έχουμε. Τέλος πάντων, προσπαθούμε τώρα σε μερικά δευτερόλεπτα. Θα καταλάβουμε πάρα πολύ, θα τρελαθούμε στο τέλος. Προσπαθούμε σε μερικά δευτερόλεπτα να πούμε πράγματα που πρέπει να τα κάνεις μήνες, μη σου πω χρόνια. Αλλά δεν πειράζει. Θέλω να πω τελικά ότι μόνο ο Αριστοτέλης κατάφερε να προσεγγίσει την ψυχή λέγοντας ότι είναι η ενέργεια που κινεί το σώμα. Έτσι κάπου είχα διαβάσει. Εγώ το αποδέχομαι αυτό γιατί όντως έτσι αποδεικνύεται μαθηματικά και πρακτικά. Όταν σταματήσουν τα κύτταρα να λειτουργούν, δεν παράγεται ψυχή. Καπούτ. Έτσι. Λοιπόν, αυτό πρόσεξε, όσο αφορά τη χονδροειδή δημιουργία. Χονδροειδή δημιουργία λέμε τη δημιουργία που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, έτσι. Γιατί άμα πάμε αλλού μπορούμε να αποδείξουμε άλλα πράγματα. Πιο ψηλά, αλλά δεν θα πάμε τώρα εκεί γιατί δεν είναι η συνέντευξη αυτή. Το καταλαβαίνεις ότι με αρέσουν δεν πάρα πολύ αυτά τα θέματα. Έχουμε να μιλήσουμε και για άλλα και δεν θέλω να φτάσει 3 ώρες και να πούν όχι. Αλλά εσένα σε βλέπουν πάντως. Και 3 δεν θα το. Αυτά τώρα που είπα περί ψυχής και σώματος αφορά μόνο το σώμα το δικό μας σε αυτή τη δημιουργία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Γιατί όπως καταλαβαίνεις υπάρχουν πολλές δημιουργίες με πιο λεπτοφυή ύλη φτιαγμένα. Η ύλη με την ευρεία έννοια, έτσι. Γιατί και η ενέργεια ύλη είναι. Είναι αραιή ύλη. Εντάξει. Έλα, με 2 κουβέντες αφήσαμε ναι. στη μέση πώς νομίζεις ότι μπορούν αυτά που κάνεις να ενδιαφέρουν περισσότερο κόσμο στην πράξη όμως. Στην πράξη. Στην πράξη. Γιατί όλοι λένε, άσε μαδρε Μιχάλη, εντάξει, σε βλέπουμε, κάνεις πράγματα. Εμείς όμως είμαστε φτωχοί, δεν έχουμε ρεύμα. Ακριβώς, επειδή είμαι ρεαλιστής, πολύ ρεαλιστής, όσοι ας φαίνεται, μπορεί να πετάω και όπως λέω πάντα, το 90% της ύπαρξής μου ταξιδεύει και ένα 10% είναι παρούσα, παρόν εδώ. Ένα 10% είναι, δηλαδή τώρα που συζητάμε το 90% λείπει. Το 10% είναι εδώ.
Παρόλα αυτά. Ευχαριστώ που μου αφήνει το 10%. Ναι. Μεγάλη μου τιμή. Παρόλα αυτά, το 10% αυτό είναι πολύ ρεαλιστικό και ζει πολύ στην πραγματικότητα. Θα σου πω λοιπόν ρεαλιστικά πράγματα. Ουσιαστικά δεν ενδιαφέρει κανένα αυτό. Το πώς θα παράξει ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι. Το πώς θα παράξει καύσιμα δεν ενδιαφέρει κανένα. Αυτό που ενδιαφέρει την πλειοψηφία του κόσμου, το 99%, και αυτό μπορώ να σου το αποδείξω μαθηματικά, το έχω ζήσει δηλαδή, αλλιώς δεν το έλεγα. Δηλαδή πριν 10 χρόνια δεν το έλεγα αυτό. Θα έλεγα ότι ο κόσμος όντως μπορεί και να ενδιαφέρεται για το πώς θα είναι αυτόνομος. Έτσι. Αλλά το να είσαι αυτόνομος ή θα πρέπει να το έχεις μέσα σου γενικά ή θα πρέπει να το διδαχτείς. Να έχεις παιδεία να είσαι αυτόνομος. Ο Έλληνας, δεν ξέρω για τους ξένους. Απλώς λες ότι για να σου το πει ένας γίνει αυτόνομος και να θα έχεις τα κάτω. Δεν γίνεται, δεν γίνεται γιατί δεν έχεις την παιδεία ή δεν το έχεις μέσα σου. Αυτοί που το έχουν μέσα του. Όμως, αν σε καλέσει, σε πληρώσει και το φτιάξει εσύ. Αυτό. Άλλο λέω. Άλλο λέω εγώ τώρα. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Λέω γιατί δεν αφορά τον κόσμο. Γιατί δεν έχει την παιδεία να θέλει να παράξει το καύσιμο και το ρεύμα του. Δεν ενδιαφέρεται δηλαδή. Όχι επειδή φταίει. Γιατί κανείς δεν το έδωσε. Δεν τον δίδαξε. Και σπάνια να βρεθούν άνθρωποι όπως εμένα και μερικούς άλλους να το έχουν μέσα τους με το που γεννηθήκαν, ας πούμε, να θέλουν να είναι αυτόνομοι σε όλα. Να είναι ανεξάρτητοι, ρε παιδί μου. Έτσι. Αυτό όμως είναι λίγο. Λίγοι άνθρωποι είναι έτσι. Η πλειοψηφία πρέπει να το διδαχτεί. Αφού δεν το διδάχτηκες, τελείωσε. Έτσι και να το διδάσκεις, όχι θεωρητικά, και στην πράξη. Δηλαδή στα σχολεία γίνεται το τραγικό ότι σου λέει άνοιξε το βιβλίο, μπλα μπλα μπλα, διάβασε αυτή τη σελίδα. Βάλε στο γραφείο πάνω, ρε φίλε, 5 πράγματα πρακτικά να τα δείξεις, να μαγνητιστεί ο άλλος. Γιατί ο άλλος μαγνητίζεται και ενδιαφέρεται. Άμα το δει, το πιάσει με τα χέρια του και το δει χειροπιαστό, τότε θα του αρέσει. Άμα του το λες έτσι γενικά, για όριστα τρίχες. Τίποτα δεν κάνεις. Λοιπόν, δεν αφορά κανένα, διότι ο Έλληνας, δεν ξέρω για τους άλλους λαούς. Δεν τους έχω ζήσει, δεν ξέρω έτσι. Θα πω για μένα που ζω εδώ. Για τον Έλληνα θα μιλήσω λοιπόν. Όχι τον Έλληνα με την αρχαιοελληνική σημασία. Για τον Έλληνα θέλει να πει. Για τον Έλληνα μετά Χριστόν θα πω. Όχι για τον Έλληνα προ Χριστού. Για να μην παρεξηγούμαστε. Γιατί οι Έλληνες προ Χριστού ήταν άλλο. Και εμείς είμαστε άλλοι. Δηλαδή οι Έλληνες προ Χριστού με το παραμικρό κάναν πολέμους μεταξύ τους. Να σου πω κάτι, και το προτιμώ αυτό παρά να καθόμαστε έναν καναπή για να μας γαμάνε όλοι. Συγγνώμη για την έκφραση, έτσι. Δηλαδή προτιμώ να είμαστε ένας λαός που πλακωνόμαστε συνέχεια, έτσι. Παρά να είμαστε ένας λαός νοθρός που ό,τι του πούνε στην Νικόλο. His master's voice. Δεν το προτιμώ αυτό. Προτιμώ το αρχαιοελληνικό με το παραμικρό πόλεμο. Μου κλέψανε τη γυναίκα, την ωραία Ελένη, έρχομαι να σας φάξω. Έστω και συμβολικά. Έστω. Μου πήρε τα στάρια, μου πήρε αυτό, πάρα σε φάω. Τώρα σου παίρνουν το σπίτι. Σου παίρνουν τα παιδιά, στα παίρνουν όλα, τίποτα δεν λες. Και πληρώνεις και φόρο. Παλιά απλά σου παίρνανε το στάρι, παιδί μου, είχε ένα συμφέρον. Από εκεί περνάει αυτό και δεν πληρώνει διόδια, παράδειγμα. Και πήγε και το σκότωνε. Έτσι. Ακραίο είναι το ένα, αλλά ακραίο είναι και αυτό που ζούμε τώρα, από την άλλη μεριά. Δηλαδή από εκεί που σκοτωνόμαστε με το παραμικρό παλιά, τώρα στείλουμε κόλλο σε όλα. Σε όλα. Θα το δείτε μετά μερικούς μήνες, περιμένετε. Τι προβλέπεις, θα καταλάβετε τι σημαίνει στείλω κόλλο σε όλα. Υπομονή, λίγο υπομονή. Προχθές με ρώτησε ο Κυριακάκης που κάναμε μια εκπομπή μαζί, ο Νικόλας, τι προβλέπεις και του λέω πολύ μαύρα τα πράγματα. Εσύ πήγα, δεν σου λέω όνομα, δεν σου λέω όνομα, πήγα σε συναυλία, έτσι, που η τραγουδίστρια βγήκε και μας έφτιαξε. Σας? Μας έφτιαξε, δημόσια με το μικρόφωνο. Δηλαδή κάποια στιγμή έκοψε το τραγούδι και λέει 41%, αυτού σας. Μπράβο της. Δεν κουνήθηκε φίλο. Δεν ήταν πίσω όνομα, Δεν κουνήθηκε φίλο, όχι. Τίγκα ο χώρος. Γνωστή. Δεν κουνήθηκε φίλο. Μας έφτιαξε και καλά. Έτσι είμαστε. Αυτό είμαστε. Έτσι. Αυτό που είδα εγώ στη συναυλία το βλέπουμε κάθε μέρα στην καθημερινή ζωή. Μεθαύριο θα δεις που θα παίρνουν σπίτια, θα παίρνουν τα πάντα για να κυκλοφορήσει. Θα πρέπει αυτό που κάνανε τεστ. Το τεστ το περάσανε τότε με τον κορονοϊό. Ξέρεις που είμαστε όλοι σαν τα προβατάκια. Στέλνε SMS να περάσει και πέρασε το τεστ. Αυτό θα χειροτερέψει. Θα δεις τι έλεγχος θα ασκηθεί στα επόμενα χρόνια. Και δυστυχώς. Αυτό με τον κορονοϊό που έγινε και με τα λοιπά ήταν πρόβα τζενεράλε. Ναι, εννοείται. Η καλύτερη πρόβα ήταν. Είδανε ποιοι αντιδρούν, το ποσοστό ήταν μικρό που σήκωσε κεφάλι να το πω. Οπότε είναι ανοιχτός ο δρόμος να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Πρέπει να πούμε ότι κάποια στιγμή έχει το κόμπο σοχταίνει και έτσι συμβαίνουν μερικές φορές πράγματα που τα είχαν προβλέψει οι μεγάλοι να μην βγαίνουν. Ναι, εγώ το περιμένω αυτό 30 χρόνια να έρθει ο κόμπο σοχταίνει και ακόμα δεν έχει ο άτιμος κόμπο σοχταίνει. Δηλαδή 30 χρόνια περιμένουν να έρθει. 30 χρόνια μας πηδάνε. Ο κόμπο σοχταίνει. Και αυτό ο κόμπο δεν έχει φτάσει ακόμα σοχταίνει. Οπότε συμβαίνουν δύο τινά.
ή ο κόμπος είναι σε ατομικό επίπεδο, οπότε θα περάσει από το χτένι χωρίς να γίνει τίποτα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ή ο κόμπος είναι μεγάλο, αλλά το χτένι είναι πιο τεράστιο και περνάει χωρίς να μαγκώσει. Κατάλαβες. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Λοιπόν, οπότε ο κόσμος δεν, είναι, δεν, τον, ενδιαφέρει, πράγμα, δεν τον ενδιαφέρει να είναι αυτόνομος ενεργειακά. Αυτό που τον ενδιαφέρει τι είναι. Να πάρει το κάτι της του, είτε είναι υπάλληλο, είτε είναι συνταξιούχος, είτε ότι είναι ιδιωτικό υπάλληλο ή είναι άνεργος, αλλά του δίνεις κάτι τι να μην ψοφήσει. Να βάλει δηλαδή fuel pass, market pass και τέτοια. Μπράβο, να πάει, να πάρει το έτοιμο καύσιμο, έτσι, να βάλει στην πρίζα ό,τι βρει. Αυτό το έζησα τελευταία, σε μια τελευταία, ας πούμε, που έκανα ένα άνθρωπο ενεργειακά αυτόνομο, ενώ του έχω αναλύσει και του είπα ότι ξέρεις κάτι, αυτά τα συστήματα δεν είναι ακριβώς όπως τη ΔΕΗ που έχει άπειρη ενέργεια στο δίκτυο να σου στείλει, θεωρητικά, και μπορεί να χώσει ό,τι βρει στην πρίζα ανεξέλεκτα. Αυτό του λέω, άμα θα βάλεις παράδειγμα το φούρνο, φρόντισε να μην βάζεις και το πλυντήριο με την αντίσταση, γιατί θα δουλεύουν ήδη φώτα ψυγεία, καταψύχτες, τηλεοράσεις, υπολογιστές, ένα-ένα μωρέ. Άμα τελειώσει ο φούρνος μετά από δύο ώρες, βάλε το. Δεν μου λες, γιατί βλέπω ότι αποφεύγεις να πεις ποιος. Δεν θα πω τίποτα ούτε εγώ. Έτσι είναι ευνόητο. Ναι, ναι. Μα όχι, δεν είναι ένας. Δεν είναι ένας. Όλοι είναι. Πρόσεξε. Να πούμε ότι αναφερόμαστε στη γνωστή μεγάλη ιστορία. Όχι εκεί. Ας αυτούς. Όλοι είναι. Δεν έχω κάνει δουλειά με τέτοιο πράγμα που στο τέλος να μην καταλήγει έτσι. Δηλαδή, ή ακριβό είναι το σύστημα, ή πολύ φτηνό είναι το σύστημα, ή πάρα πολύ φτηνό το σύστημα. Όταν ο άλλος δει να ανάβει μία λάμπα, νομίζει ότι στην πρίζα μπορεί να βάλει ό,τι γουστάρει. Σαν να είναι ΔΕΗ. Όχι. Αυτό το ζει, ρε παιδί μου, ενώ το εξηγεί. Το γράφει και ο ίδιος για να, να το καταλάβει ότι έτσι είναι. Του λες, ξέρεις κάτι. Από τη χαρά του που δεν καίει τίποτα και την ώρα. Του λες, ας βάλω και αυτό. Άμα θα βάλει αυτή τη βαριά κατανάλωση, μην βάλει δεύτερη, τρίτη. Μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά θες πολύ μεγάλο σύστημα. Έτσι. Μπορεί να θες 2, 3, 4, 5 δεκάρια inverter για τα ανάλογα πάνελ και τις ανάλογες μπαταρίες. Στο τέλος καταλήγει να μου λέει, ρε καλογεράκι μου λέει. Εγώ λέει γουστάρω να μπριζώνω ό,τι θέλω στην πρίζα. Του λέω, άμα γουστάρες να μπριζώνεις ό,τι θες στην πρίζα με τα χρήματα που έδωσες, ας έχεις δώσει και 100 χιλιάρικα. Και 100 χιλιάρικα να δώσεις, πάλι δεν μπορείς να μπριζώνεις σαν να είσαι στη ΔΕΗ ό,τι γουστάρεις. Το κατάλαβες. Δηλαδή να βάλεις δύο φούρνους, δύο-τρία πλυντήρια, να δουλεύεις ηλεκτροκολλήσεις και τέτοια. Γίνεται, αλλά θες πιο πολλά χρήματα και δεν συμφέρει. Το θέμα είναι να είναι λογικό το σύστημα. Άμα δώσει 200-300 χιλιάδες, εννοείται ότι μπορεί να δουλέψει ό,τι γουστάρει. Και λέω τριβείο, α πούμε, που έχει 300 αμπέρ κατανάλωση, α πούμε, στα 220 βολτ. Οπότε, ενώ του εξηγεί αναλυτικά, στο τέλο του λέει: εγώ γουστάρω να μπριζώνω ό,τι θέλω. Έχει καταλήγουμε. Οπότε, σε ένα λαό που είναι ανεκπαίδευτο, που παρόλο που τον εκπαιδεύει, δεν μαθαίνει, ανεπίδευτο μαθήσεω, δεν αφορά λοιπόν κανένα τελικά. Η αυτονόμηση. Κάτσε ρε Μιχάλη. Αυτό που μπορεί να γίνει. Μισό λεπτό. Ναι. Γιατί τότε αφού το ξέρεις αυτό. Αυτό το μάθαμε τα τελευταία 6-7 χρόνια. Να το πω λαϊκά και δεν με ενδιαφέρει. Εγώ στο σπίτι μου βάζω ό,τι θέλω. Γιατί λοιπόν τους καβλώνεις με την έννοια αυτή. Άκουνα δεν ξέρει τίποτα τότε. Τα τελευταία 6-7 χρόνια έχω απογοητευτεί. Τα τελευταία 6-7 χρόνια έχω απογοητευτεί με αυτό. Το λέω ρε παιδί μου, μπα και τελικά κάποιο καταφέρει να εκπαιδευτεί, να μάθει να δουλεύει αυτά. Υπάρχουν ένα-δύο άνθρωποι από αυτού που έχω κάνει που όντω. Το ακολουθούν, αλλά είναι πολύ λίγο ρε γάμο το. Είναι πολύ λίγο το ποσοστό. Και δεν μπορώ να καταλάβω ενώ το αλλού το λες από την αρχή και το εξηγείς και στη μέση και στο τέλος τα εξηγείς όλα, στο τέλος δεν το καταλαβαίνει. Παρόλο που το γράφει και όλο στο χαρτί. Θα αναφερθώ εδώ σε εκείνη τη μεγάλη μονάδα, δεν θα πω όνομα, όλοι καταλαβαίνουν που αναφέρομαι και εσύ το ίδιο. Υπάρχει λόγος που το λέω. Έκανες κάποια πράγματα και τους είπες. Τους έδωσες ένα owner's manual. Τους είπες δηλαδή ότι αυτά που σας έφτιαξα θα δουλεύουν, αλλά θα δουλεύουν έτσι. Μην τα φορτώσετε πολύ, μην τα κάνετε αυτό, μην τα βιάσετε, θα πάθετε ζημιά. Το κάνανε λοιπόν αυτό, ανάποδα με αυτό που τους είπες, πάθανε τη ζημιά και βγαίνει τώρα κάποιος έξυπνος, κάνει κάτι σχόλιο από κάτω, σε ένα βιντεάκι και λέει: αυτό ήταν βλάκα, λέει. Λάθος είναι αυτά που τους έκανε. Τώρα θα πάω εγώ να τα φτιάξω. Όχι. Η ζημιά που πάθανε δεν αφορούσε το κεντρικό σύστημα να ξεμείνουν από ρεύμα. Όχι. Απλά είχαμε ένα inverter να δουλεύει μια γεώτρηση, παράδειγμα, που είχα δώσει οδηγία όταν ξεκινάει το inverter, στην εκκίνηση δηλαδή, να μείνει γεώτρηση απάνω. Να ξεκινήσει από το μηδέν, γιατί υπάρχει να καεί. Αυτό χάλασε, ας πούμε. Θα μπορούσε να αποφευθεί με διάφορους αυτοματισμούς. Τέλος πάντων, δεν μπήκαν οι αυτοματισμοί αυτοί. Όχι ότι έμεινε το κεντρικό χτήμα κτλ. Από ρεύμα ποτέ. Πάντα είχαν ρεύμα. Όλα δουλεύανε, ρολόι. Μέχρι που έφυγα εγώ και αυτά δουλεύανε. Αυτό το μηχάνημα που λειτουργούσε τη γεώτρηση κάει και μετά που έφυγα εγώ, δύο χρόνια μετά. Και από κακό χειρισμό. Επίσης, αυτός ο έξυπνος έλεγε: μα δεν χρειάζεται συντήρηση αυτά τα συστήματα. Τα βάζεις και έφυγες.
Τι λέει, μωρέ. Μα αγνοεί ότι οι μπαταρίες μολύβδου με υγρά, γιατί αυτές είναι οι πιο καλές που μπορεί να βάλει κάποιος αυτή τη στιγμή σε λογικές τιμές. Κάθε μήνα θέλουν έλεγχο. Να συμπληρώσεις απεσταγμένο νερό. Επίσης κάθε μήνα πρέπει να μετράς ένα-ένα στοιχείο, να δεις αν είναι ακριβώς αν έχει την ίδια τάση με τον διπλανό του. Με τον διπλανό του είναι παραδιπλανό. Αν κάποιο δεν έχει την ίδια τάση, είναι χαμηλότερα. Είχα φτιάξει εγώ έξτρα φορτιστή που τον έβαζες και το επανέφερες στην τάξη. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν, αν έχει γεννήτρια πετρελαίου, γιατί όταν έχει συννεφιά και έχει μεγάλα φορτία, πρέπει να δουλέψει μια γεννήτρια πετρελαίου. Έτσι. Αυτή δεν θέλει συντήρηση, δεν θέλει λάδια, δεν θέλει να κοιτάξει τα νερά. Εδώ θέλει φίλτρα λαδιού, πετρελαίου, αέρος. Ανθρώπινος οργανισμός θέλει συντήρηση. Οπότε, ένα σύστημα λοιπόν παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ας είναι από τον ήλιο, από τον αέρα, από το πετρέλαιο, όπως και αν το κάνει, θέλει έλεγχο και θέλει και συντήρηση. Θέλει. Θέλει, όπως σας φαίνεται, δεν ξέρω, αυτός που το είπε πιθανόν ήταν άσχετος. Του γράψα εγώ βέβαια ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι κατασκευαστής και ξέρω πέντε πράγματα παραπάνω. Θα πάω λέει εκεί και θα τα φτιάξω. Ναι. Λέω, κάπου έγραφε ότι πήρα λέει φωτιά και τα καλώδια, ενώ είχα βάλει καλώδια που αντέχανε τα διπλάσια αμπέρ από αυτά που παράγανε τα πάνελ, ας πούμε, παράγανε τα πάνελ. Λοιπόν, σαν χλαμάρες, από το κεφάλι και έβγαλε ένα σωρό πράγματα. Απλά γεράσαν οι μπαταρίες, παρόλο που ήταν ρόλς ας πούμε, λόγω της κακής χρήσης, δηλαδή είχαμε πολλές κατάλωσεις. Εμείς ξεκινήσαμε το σύστημα με πολύ μικρές κατάλωσεις και φορτώναμε. Πάθανε όλοι αυτό που σου είπα. Βάζουμε στην πρίζα ό,τι βρούμε. Φορτώνουμε. Οι μπαταρίες πέσανε κάποια στιγμή. Έτσι. Αυτό που πρότεινα εγώ ήταν ή να επισκευαστούν οι μπαταρίες, γιατί αυτές επισκευάζονταν, να αντέξουν άλλα 10 χρόνια, ή να συμπληρώσουμε μπαταρίες. Αυτό ήταν. Αυτό συμβαίνει σε αυτά τα συστήματα. Λοιπόν, υπάρχει το παθητικό που λέγεται μπαταρία. Τέλος πάντων, αυτό. Προχωράμε τώρα. Οπότε, αυτό που θα μπορούσε να γίνει τελικά δεν είναι ο καθένας να είναι αυτόνομος. Γιατί θα πρέπει ή να έχει παιδεία, δηλαδή από το σχολείο να το μάθει αυτό, έτσι, ή να το έχει μέσα του. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι σε επίπεδο δήμων, έτσι, να παράγονται εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με αέρα, με ήλιο, με βιοκαύσιμα που θα τα παράγουμε εμείς κτλ. Και να δίδεται με ένα συμβολικό ποσό στον πολίτη, να μην κάθει και ο πολίτης, δηλαδή έχει τις δουλειές στον πολίτη εδώ που τα λέμε. Δεν μπορεί να κάθει αυτός να προσέχει να συντηρεί συστήματα, μετά πώς θα δουλέψει. Είναι πιο λογικό αυτό. Κάνει τώρα το ένα, φέρνει το άλλο. Τώρα, σε επίπεδο δήμων μπορεί να γίνει. Άλλη ερώτηση. Άμα πάμε και σε εκεί, θα πάει με γρήγορα. Θα επιγραμματικά. Όχι, θέλω να σε ρωτήσω γιατί τη γνώμη έχει, αλλά δεν θέλω να σε ρωτήσω. Για πες το. Για τις ανεμογεννήτριες. Όχι, να το πεις. Υπάρχει και η εικασία ότι καίνε τα δάση για να βάζουν γεννήτριες. Κοίταξε. Δεν ξέρω για τον υπόλοιπο δεν το κόσμο. Ξέρουμε, δεν είναι αποδεδειγμένο. Για αυτό. Τον υπόλοιπο κόσμο δεν ξέρω. Αλλά εδώ στην Ελλάδα έχουμε, επειδή μου το έχω ξαναπεί αυτό, έχουμε αυτό το ταλέντο. Ακόμα και κάτι καλό να έχει υιοθετήσει ένα λαό έξω, όταν το φέρουμε εμεί εδώ πέρα να το κάνουμε σκατά. Δηλαδή, να το κάνουμε λάθο. Ποια είναι η γνώμη σου δηλαδή, για τι ανεμογεννήτριες, είναι καλό. Οι ανεμογεννήτριες είναι μια χαρά, αλλά και αυτές είναι υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή, μπορούν να υπάρχουν δάση μαζί με γεννήτριες. Δηλαδή, ο πύργος είναι 100 μέτρα. Το δέντρο πόσα μέτρα να φτάσει. Να φτάσει 30, 40, 50 δεν ενοχλεί. Δεν ενοχλεί. Δηλαδή, ναι, αλλά βάζουν κάτι ας πέσει και λίγο η απόδοση. Βάζουν κάτι τσιμεντοβάσεις μέσα, τσιμεντοβάσεις που είναι κυβικά πολλά. Και αυτό είναι λάθος. Γιατί μπορεί να γίνει γεώτρηση και να πάει στο βάθος. Δηλαδή να φτιαχτεί κολόνα εσωτερική και εκεί πέρα να στηριχτεί. Εσωτερική. Όχι το φάρδος. Δηλαδή, τι κερδίζεις με το φάρδος. Δεν μπορεί να κερδίσεις το ίδιο με το βάθος. Το ίδιο πράγμα είναι. Ή βάθος ή φάρδος. Οπότε αν δεν θες να καταστρέψεις το δάσος, ας χάσεις και λίγο απόδοση. Και το μισό, δεν έχει σημασία. Η απόδοση σε ενδιαφέρει αν και σκάψιμο που το αγοράζεις. Τον αέρα δεν τον αγοράζεις. Δηλαδή αν η ανεμογεννήτρια είναι 2 μεγαβάτ και λόγω του δάσους σου βγάζει 1, χέστηκες. Δεν σου χρεώσει τον αέρα κανείς. Έτσι. Και την ανεμογεννήτρια, αν τη φτιάχναμε κι εμείς αλλά ως, το κόστος είναι φτηνό άμα το φτιάχνουμε εμείς. Μέταλλα και πολυεστέρας, με τα βαρέλια, είναι φτηνά. Έτσι. Και μπορούσε λοιπόν να υπάρχουν τα δάση, άπειρα δάση να φυτεύεις, να κάνεις συμβάσεις στο βάθος, έτσι. Δηλαδή γιγαντιαία κολόνα, αλλά στο βάθος, εκεί πάνω την κουμπώνεις, έτσι. Και επίσης αυτό που λένε ότι πέφτουν τα πουλιά πάνω και σκοτώνονται, να σου πω κάτι, μου κάνει εντύπωση. Αν υπάρχουν δέντρα, δεν μπορεί να ανέβει το φορτηγό με τις τεράστιες έλκες εκεί πάνω. Ωστόσο υπάρχουν ελικόπτερα. Πώς ανέβει. Υπάρχουν τα ελικόπτερα, τα σνουκ σηκώνε τάγκ που είναι 80 τόνους. Η γεννήτρια δεν είναι 80 τόνοι. Μην ακούω μαλακίες. Και πιο φτηνά συμφέρει. Δηλαδή, πιο φτηνά συμφέρει. Να έχει ένα σνουκ μόνιμο, να σου κουβαλάει τα πράγματα και ούτε γερανούς δεν χρειάζεται. Φαντάζεσαι πόσο εύκολο είναι. Από τον αέρα. Έτσι.
Από ότι να κάνεις δρόμο. Ξέρεις τι κόστος είναι να φτιάξεις ένα δρόμο, τον αγοράσεις ένα σνουκ. Λένε σαν επιχείρημα ότι δημιουργεί και μια αντιπυρική ζώνη αυτός ο δρόμος. Ρε σχέση, ας πούμε ότι είναι μαλακία. Άμα βάζεις το κόστος του δρόμου, έτσι, και των εργατικών όλα αυτά, είναι πολύ ακριβότερο από ότι να είσαι ένα σνουκ εκεί αγορασμένο. Έτσι, μπορεί να σου μεταφέρει τον πύργο όπως είναι, τσούκα τον επιδόσεις. Και να είναι στον αέρα να τον κρατάει κιόλας. Μετά τα εξαρτήματα της ανεμογεννήτριας μπορεί να τα κρατάει χωρίς γερανούς. Εκεί. Άμετα. Ή ας τον τροποποιήσει ένα σνουκ για αυτή τη δουλειά. Να του βάλει πιο δυνατές μηχανές, πιο μεγάλους έτσι, να το φτιάξει πιο ωραία για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή από τον αέρα μπορεί να γίνει τα πάντα. Έτσι. Οπότε είναι δικαιολογία, είναι μαλακία. Τα κάνουμε λάθος. Γι' αυτό έχει δίκιο ο κόσμος. Το να μου γαμίσει εμένα το δάσος. Έτσι. Να κόψεις δρόμους, να βάζεις τα τέρατα αυτά και μετά να μου πουλάς ακριβότερα από το πετρέλαιο το ρεύμα. Είναι και αυτό. Αυτό οδηγεί, είναι εξοργιστικό. Να το αντιστρέψω τώρα. Ας πούμε ότι ήμουν εγώ ο αρχηγός, παράδειγμα, και αναλάβαινα αυτή την εργασία. Θα υποχρέωνα λοιπόν. Καταρχήν δεν θα υπήρχαν ιδιώτες, γιατί έχω αυτό το κακό. Έχω το κακό αυτό. Να πιστεύω ότι η ηλεκτρική ενέργεια, τα καύσιμα, το νερό, η υγεία. Είναι δημόσιο αγαθό. Δεν είναι προς εμπόριο. Περίμενε όμως. Δεν είναι για εμπόριο αυτό. Περίμενε. Άρα το έχει το κράτος. Ναι, αλλά πρόσεξε. Το κράτος δεν συμμιχάλει. Περίμενε. Πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Και να παραχωρείτε στους πολίτες αυτά τα αγαθά να παραχωρούνται με ένα συμβολικό ποσό. Απλά να συντηρείτε το σύστημα. Συμβολικότατο ποσό. Τέλεια σκέψη. Λοιπόν, ποιο αυτό κράτος στην Ελλάδα το κάνει. Είναι υπέρ αυτού για να μην μπερδευόμαστε. Αυτά είναι για όλους μας και επειδή ο καθένας δεν μπορεί να εκπαιδευτεί. Να φτιάχνει μια μονάδα παραγωγής ενέργειας στο σπίτι του, θα πρέπει ένα. Δεν πολιτεία, είσαι, όχι κράτος. Δεν είσαι ρεαλιστής τώρα. Είσαι. Είμαι ρεαλιστής. Όχι. Ξέρεις πολύ καλά τι κυβερνήσεις έχουμε. Όχι. Ξέρεις πολύ καλά τι κυβερνήσεις έχουμε. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Ξέχασέ το. Αυτό που θα δείξει μετά έξω. Το είδα μπαίνοντας. Είναι η νέα μου ασχολία. Είναι δημιουργία. Κανονικά δεν πρέπει να τα λέω, αλλά είναι η νέα μου ασχολία. Ιωάννα, να το πούμε αυτό. Αυτή είναι η νέα μου ασχολία. Με αυτό, αλλά. Με πολύ ευρύ πνεύμα. Θα μου πει τώρα δύο λόγια. Μην τρομάξει κάποιος βλέποντας αυτό ότι ο τρελός αποφάσισε να ασχοληθεί με αυτά για να μας εξαφανίσει, να επιβάλλει αυτό που θεωρεί ιδανική πολιτεία. Έτσι. Αυτό βέβαια είναι στο μυαλό μου, αλλά μπορεί να επιβληθεί η ιδανική πολιτεία. Δεν προχωράς άλλο τώρα, άσο, γιατί θα μπλέξουμε λοιπόν. Τρελός είμαι, ό,τι θέλω. Λοιπόν, το μόνο που μου λείπει είναι από πτυχίο τρελού, αλλά θα το αποκτήσω και αυτό σιγά-σιγά. Άκου τώρα. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε. Να πάμε λίγο στο σήμερα. Οπότε, στο σήμερα λοιπόν. Άσε πάμε λίγο σήμερα. Να τελειώσουμε αυτό με τις ανεμογεννήτριες και με τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς ζούμε από ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Ο ήλιος είναι αυτός που μας συντηρεί, που μας δημιουργεί, άρα ζούμε με αυτή την ενέργεια, την ανανεώσιμη δηλαδή. Εμείς σαν είδος το κάνουμε λάθος. Βάζοντας μέσα τη λέξη κέρδος, που είναι λάθος για αυτά τα πράγματα. Το κέρδος μπορεί να τα βάζεις παντού. Να πουλήσεις φαΐ, να πουλήσεις ρούχα, να πουλήσεις από εδώ, από εκεί, οτιδήποτε μπορεί να πουλήσεις. Όχι αυτά που προσφέρονται από τη φύση. Όχι αυτά που προσφέρονται από τη φύση. Και αυτά που προσφέρονται από τη φύση είναι η υγεία, στην προσφέρει η φύση ουσιαστικά. Η ενέργεια και τα καύσιμα στα προσφέρει η φύση και το νερό στα προσφέρει τζάμπα. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτά προσφέρονται τζάμπα από τη δημιουργία, δεν μπορείς να τα. Απαγορεύεται να τα εμπορευτείς. Πώς θα το κάνουμε, ρε φίλε. Έτσι, είμαι κολλημένος σε αυτό. Λοιπόν, πάμε. Οπότε, φανταστείτε το εξής, αγαπητέ λαέ, ότι αύριο λοιπόν άλλαζε ως διαμαγεία σε αυτό το καθεστώς και φυτέυαμε ένα βουνό πρώτα με δάσος, φουλ δάσος, φουλ, και μετά σε συγκεκριμένα σημεία, κυκλάκια, βάζαμε ανεμογεννήτριες ψηλά. Οι ανεμογεννήτριες παίρνουν 30 στροφές. Οπότε είναι δύσκολο να πουλί να πάνε σκοτωθεί με 30. Δηλαδή, έτσι κινείται το φτερό. Αλλά και αυτό αποφεύγεται. Μπορεί να βάλεις πράγματα, φλας, φώτα, ήχους και τα λοιπά, διάφορους, που να αποτρέπει τα πουλιά να περνάνε από εκεί. Αλλά παίρνει μόνο 30 στροφές στο φτερό. Δεν είναι πολύ στροφή να πεις έπεσε και το κούρεψε, το έκανε κοιμά. Ξέρεις, έχω ακούσει όμως. Παίρνει πολύ, πολύ αργά. Ξέρεις, πολύ αργά. Ακούσει όμως. Ναι. Από επιστήμονα μου το έχει πει αυτό. Ναι. Αλλά μου λέει πει το όνομά μου. Ότι έχει συνηθίσει τον δρόμο αυτό όχι, το πουλί. Όχι, πάνω σε αυτό. Άλλο θέμα. Αμέ. Με τις ανεμογεννήτριες. Ναι. Μου έχει πει επιστήμονα ότι όταν είναι σε στοιχεία ανεμογεννητριών, ναι. Σε ένα μέρος που έχει μία, ναι, πολλές, μία πίσω από την άλλη, ναι. Πολλές, μπορεί να αλλάξει το μικροκλίμα της περιοχής. Γι' αυτό εσύ έχεις φυτέψει ένα τεράστιο δάσος που παράγει υδρατμούς και οξυγόνο, και έτσι κι αλλιώς το δάσος έχει αλλάξει το μικροκλίμα. Ναι. Δεν θα αλλάξει, δηλαδή να γίνει κακό. Εννοείται ότι άμα το κάνεις καραφλό. Ναι, γιατί όλα υπολογίζονται μαθηματικά. Τα πάντα είναι μαθηματικά. Μπορεί να υπολογίσει όλα τι θα συμβεί αν κάνω αυτό. Δηλαδή, αν κάνω αυτό, μπορεί να συμβεί αυτό, εκείνο, το άλλο.
Τέρμα. Και για να μην συμβεί αυτό, εκείνο το άλλο, τι πρέπει να κάνω, ρίξει ξανά μαθηματικά και το έχει αποτρέψει. Δεν υπάρχουν τεχνικά θέματα σε αυτό. Έτσι. Έτσι, λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν ένα τεράστιο δάσος ανεμογεννήτριες και το ρεύμα να σας παρέχεται με ένα συμβολικό ποσό. Δηλαδή, στο σπίτι σου, παράδειγμα, να έχεις θέρμαση, μάλλον όχι θέρμαση, να έχεις κλίμα. Κλίμα. Δηλαδή, να λες, εγώ ρυθμίζω τη θερμοκρασία του σπιτιού στους 26 βαθμούς, έτσι, και την υγρασία στο 45%. Φαντάσου τώρα όλο αυτό να το έχεις με ένα 500 το χρόνο. Δηλαδή, να ξέρεις όσο ρεύμα θες, όσο καύσιμο θες, γιατί λιγότερο από 50 το μήνα, μου λες τώρα. Ναι, με ένα 500, αυτό είναι εφικτό. Με ένα 500 το χρόνο να έχεις κλίμα. Δηλαδή, να έχεις να δουλεύει κάτι όλο το 24ωρο και να σου διατηρεί στο σπίτι 25-26 βαθμούς μια συγκεκριμένη υγρασία. Ό,τι και να κάνεις. Αυτή τη δυνατότητα σου προσφέρουν αυτές οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, αν φτιαχτούν σωστά. Σωστά. Δηλαδή, να γίνει αποθήκευση υπομορφή καυσίμου. Γιατί πολλοί θα πούνε τώρα, δεν μπορώ να σας καλύψω όλους, ρε παιδιά, τώρα τα φιλοσοφικά σας που θα πείτε. Έτσι, γιατί εγώ έχω όλες τις λύσεις στο μυαλό μου, εσείς έτσι έχετε και σωστά θα πείτε ότι ξέρεις κάτι, μα άμα κάνεις αυτό, οι ανεμογεννήτριες, όταν φυσάει αέρας, στο δίνουν αυτό το έργο, άμα δεν φυσάει, παίρνεις από τα τρία το μακρύτερο. Ναι, όταν φυσάει λοιπόν και έχεις υπολογίσει εσύ, παράδειγμα, θα βάλουμε μικρά νούμερα, ας πούμε ότι σε ένα Δήμο θέλεις 10 μεγαβατόρες. Ένα τυχαίο νούμερο. Λες ότι τα φυσάει το περίσσεμα, τα αποθηκεύεις. Λοιπόν, εσύ υπολογίζεις οι ανανεώσιμες μορφές να μην σου δίνουν 10 μεγαβατόρες, να σου δίνουν 100 μεγαβατόρες. Εσύ θες 10, αλλά θα το κάνεις επί 10. Ούτε καν το διπλό. Επί 10. Τόσο ακραία, ας πούμε. Άρα, όταν φυσάει και έχει ήλιο, εσύ αντί για 10, έχεις 100. Αυτές οι 90 τις κάνεις καύσιμο ή αν είσαι εντωμεταξύ φωτιστή, αν έχουμε φωτιστή δηλαδή. Μπορούν να φτιαχτούν μπαταρίες να αποθηκευτούν που να έχουν 50 χρόνια ζωής που είπα. Τεράστιες. Να αποθηκεύεται υπομορφή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και χημικής ενέργειας καύσιμο. Δηλαδή το μισό να γίνεται αποθήκη ηλεκτρικό και το άλλο μισό να γίνεται καύσιμο. Οπότε, αν δεν έχεις αέρα και ήλιο, υποτίθεται, ξοδεύεις το ηλεκτρικό που έχεις αποθηκεύσει και το καύσιμο που έχεις αποθηκεύσει. Έτσι σταθεροποιούνται οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Δεν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Δεν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Χαίρομαι να σε ακούω, σοβαρά σου μιλάω. Λοιπόν, απλά χαίρομαι, τα προβλήματα να... είναι έσω στο μυαλό μας. Έσωσα απειλή, ρε. Είναι ψυχολογικά τα προβλήματα. Δεν θέλουμε να το κάνουμε. Να είχαμε τέτοιου καθηγητέ σχολείο. Και επαληθεύεται αυτό το ρητό που λέγανε οι αρχαίοι. Μη ζητάς από τους θεούς αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ. Εμείς ζητάμε πάντα από τον Θεό να κάνει κάτι ενώ εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Τώρα παίρνω την κάμερα, σηκωνόμαστε όρθιοι και μου λες για τα καινούργια σου επιτεύγματα. Μα δεν έχω κάνει κάτι καινούργιο, μωρέ. Απλά αυτό που έχω σκοπό... Πρώτα απ' όλα έφτιαξε ένα μηχάνημα αντίστοιχο, μικρότερο σε μέγεθος, αλλά πιο ισχυρό από ό,τι είπε στο τηλέφωνο, που εκπέμπει κάποιες συχνότητες. Με το ιατρικό τομέα, ας πούμε, ναι, αν μπορούμε να το πούμε. Με όλο τον κίνδυνο που υπάρχει αυτή η συζήτηση, εγώ δεν το θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος, αλλά λέμε, με όλο τον κίνδυνο που να έχει αυτή η συζήτηση. Από κάποιους ιατρικούς και φαρμακευτικούς κύκλους, οι οποίοι μπορούν να σε κατηγορήσουν για αντιποίηση ιατρικού και φαρμακευτικού επαγγέλματος. Λοιπόν, να διευκρινίσω ότι εγώ δεν κάνω γιατρό, εννοείται, παρόλο που έχω αρκετές γνώσεις. Αντεξιστρώνιον 2. Ναι. Παρόλο που έχω αρκετές γνώσεις στη βιολογία, γιατί όπως έχω πει, 45 χρόνια διαβάζω φυσική, χημεία, βιολογία, όλους τους κλάδους. Και έχω και πρακτικές εφαρμογές. Στη βιολογία, όπως έχω πει, κάνω διασταυρώσεις μυκήτων για την παραγωγή καυσίμου. Έτσι, πρέπει να ξέρω πώς δουλεύουν. Σε επίπεδο κυταρικό τουλάχιστον, έτσι. Παρόλο που έχω γνώσεις, εννοείται ότι δεν εμπλέκομαι στην ιατρική κτλ. Εγκυκλοπαιδικά μπορεί να μου αρέσει. Ωστόσο, επειδή στη φυσική περιγράφονται ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία επηρεάζει τη λειτουργία μας και επειδή είμαστε και ηλεκτρικά όντα, έτσι, και επειδή παράγουμε και ηλεκτρομαγνητικά κύματα, η σκέψη μας παράδειγμα. Απλώς δεν μετριέται εύκολα, τη βλέπουμε δηλαδή. Ναι, δεν τη βλέπουμε. Εκπέμπονται πράγματα. Πολύ αλλά... μικρή ισχύ η εκπέμπωμενη. Εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Έτσι. Λοιπόν, οτιδήποτε ταλαντώνεται ηλεκτρικό, οτιδήποτε ηλεκτρικό ταλαντώνεται, εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ασθενεί. Δεν έχει σημασία, αλλά εκπέμπεται. Αυτές λοιπόν οι ακτινοβολίες, είτε ψηλές είτε χαμηλές, με κάποιο τρόπο λοιπόν που θα έπρεπε να ασχοληθούμε, να το μελετήσουμε, επηρεάζουν την κυταρική λειτουργία. Λίγο, ελάχιστα, αλλά κάπως πολύ
άμα είναι πολύ υψηλή συχνότητα και μεγάλη ισχύ, σε σκοτώνει και επί τόπου. Είχε λοιπόν, προσφάτως μία παραγγελία από κάποιον άνθρωπο στο εξωτερικό. Ξέρεις, από τότε που βγήκε αυτό το μαραφέτη που ασχολήθηκα. Κάτσε να σε ρωτήσω. Ναι. Γιατί έτσι χάνουμε τον ιρμό. Ναι, ναι. Είχε λοιπόν μία παραγγελία από έναν άνθρωπο, το είδε το βιντεάκι μάλλον αυτό με το μηχάνημα που είχε βάλει και τα χέρια της πάνω η αμφιτρίτη και. Ναι, στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό λοιπόν. Δεν λέμε χώρα ή τίποτα. Στείλε μου ένα, σου είπε. Ναι. Και έφτιαξε εσύ λοιπόν κάτι μικρότερο σε όγκο, τόση λε κιόλακι, αλλά πιο ισχυρό. Το οποίο μα βγήκε 100 φορέ ισχυρότερο, εντελώ τυχαία βέβαια. Ξέρει, μερικέ ανακαλύψει. Τυχαία γίνονται. Είναι τυχαίε. Α πούμε και ο Νόμπελ, όταν έφτιαχνε την υδρογλυκερίνη, την έφτιαχνε για ιατρικού σκοπού. Για την καρδιά. Και ξαφνικά ανατινάχτηκε. Μάλιστα σκότωσε, νομίζω, εκτός μερικούς από το προσωπικό, νομίζω σκότωσε και τον αδερφό του, κάτι τέτοιο. Και η Σουηδία το απαγόρευσε να ξανασχοληθεί με τέτοια πειράματα, αλλά οι ερευνητές. Ναι. Με την εξουσία να πάμε καλά. Και για την ακρίβεια κάνουμε το αντίθετο από ό,τι μας λένε. Λοιπόν, συνέχισε ο άνθρωπος και ασχολείται. Πολλές ανακαλύψεις, όπως και η πενικυλίνη. Ανακαλύφθηκε τυχαία. Δηλαδή. Τυχαία, πρόσεξε τώρα. Δεν υπάρχει. Από τη μούχλα λες. Πρόσεξε. Τυχαία το λέμε στη συμβατική γλώσσα. Δηλαδή, ξέρεις, ο εγκέφαλός μας, σαν είδος, είναι περιορισμένης ισχύος αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω μετά από ένα εκατομμύριο χρόνια υπάρχουν ή σε άλλα είδη τι ισχύ έχει ο εγκέφαλος. Ο δικός μας δυστυχώς ακόμα είναι περιορισμένης ισχύος. Και χρησιμοποιούμε μια συμβατική γλώσσα που δεν μπορεί να εξηγήσει. Τα περισσότερα, δηλαδή το 99,9%. Θα ξεφύγουμε πάλι. Δεν πάμε πας αλλού. Δεν ξεφεύγουμε. Απάντησε λοιπόν, μου σαν το ψερότσα. Όπως έχω πει, δεν υπάρχει τυχαίο. Οπότε δεν ξεφεύγουμε. Νομίζουμε ότι αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα είναι τυχαία και αυτά που λέμε είναι τυχαία. Καθόλου. Μακάρι να είχαμε εκπομπές στην τηλεόραση και να ήξερα ότι είναι 6 ώρες και να την κάνω ή μία ώρα. Λοιπόν. Αν την κάνω 12 ή μία ώρα. Χρησιμοποιούμε λοιπόν μια συμβατική γλώσσα που εξηγεί ελάχιστα τη δημιουργία. Τις δημιουργίες, υπάρχουν πολλές δημιουργίες τέλος πάντων. Το μηχάνημα, πες με αυτό που ήθελες έξω. Τι ήθελα από τώρα. Τυχαία είπες, Μπηγική. Το τυχαίο. Δεν τυχαίο. Τυχαίο λοιπόν δεν υπάρχει. Την πενικυλίνη, ναι, εντάξει. Επειδή είμαι μηχανικός, έτσι, καμία μηχανή δεν μπορεί να λειτουργήσει τυχαία με την έννοια που δίνουμε εμείς στο τυχαίο. Φαντάσου δηλαδή τυχαία να πετάξουμε γρανάζια από εδώ από εκεί και τυχαία να πούμε να λειτουργούν. Τίποτα, θα διαλυθούν τα πάντα. Να ξέρεις λοιπόν ότι στη δημιουργία γενικά, έτσι, έχουν μελετηθεί τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, ό,τι γίνεται, ό,τι θα γίνει, ό,τι έχει γίνει, είναι μελετημένο να γίνει. Η μηχανή δεν μπορεί να λειτουργήσει τυχαία. Θα διαλυθεί. Έτσι. Θα μου πεις, μα τότε δεν είμαστε αυτόνομοι. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι και όλα είναι προκαθορισμένα και υπάρχουν χίλια ρητά πεπρωμένων φυγή αδύνατων και όλα. Ευτυχώς. Το λέω σαν μηχανικός, οι μηχανές έχουν κάποιες μικρές ανοχές. Λοιπόν, η ελευθερία λοιπόν, που έχουμε εμείς να είμαστε αυτόνομοι είναι από 1 έως 2%. Δηλαδή, μια μηχανή, αν κάτι ξεφύγει 1 ή 2%, μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Αυτή είναι η αυτονομία μας. Να το ξέρεις αυτό. Όλα τα άλλα, από πριν υπάρξουμε καν σαν άτομα, πρόσεξε. Πριν υπάρξουμε σαν άτομα, έχουν προκαθοριστεί τι θα συμβεί. Και το ωραίο, ίσως και τρομακτικό, είναι ότι αυτό συμβαίνει επάπειρον. Επάπειρον. Γιατί μια μηχανή που είναι αέναη, δεν έχει αρχή και τέλος. Έτσι. Υπάρχει αέναο, συγκίνηση. Αένα είναι όλη η δημιουργία. Άσε το, αυτό τα άστα και τα φεγγάρια και τα αυτά. Λέω και... είναι αένα. Στο δικό μας το. Ωραία. Εγώ μιλάω για τη δημιουργία στο σύνολο. Γιατί θα είχαμε και αένα η ενέργεια. Και αένα η... αένα είναι, μωρέ. Αένα είναι. Αλλιώς δεν υπήρχε. Το σύστημα δεν υπήρχε. Θα έχει τελειώσει η δημιουργία. Για τον ήλιο μιλάς τώρα, ας πούμε, και τον αέρα. Όχι. Μιλάω για επίπεδο δημιουργίας είναι αέναο. Και για την ακρίβεια, αυτό είναι θέμα φυσικής. Εγώ βέβαια μπορώ να το εξηγήσω και αλλιώς. Έτσι, με άπειρες διδασκαλίες και τα λοιπά μπορεί να εξηγηθεί. Αλλά ίσως, το πάω. Δεν το είπα καλά, μπορείτε να πω τα ακίνητα. Άκου να δεις τι γίνεται. Κάθε 100 δισεκατομμύρια χρόνια παράγεται ένα άτομο υδρογόνου εκ του μηδενός. Αυτό όμως μόνο σε επίπεδο δημιουργίας γίνεται. Δηλαδή η μάζα, ο όγκος και η γνώση που απαιτείται, όπως έχω γράψει στον τοίχο, η άπειρη γνώση είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία εκ του μηδενός.
Η άπειρη γνώση. Αυτό πρόσεξα μπαίνοντας. Αυτό διάβασα πιο πολύ. Η γνώση μπορεί. Να το εξυπογράψει κιόλα, να κάνει καλογεράκι. Η άπειρη γνώση μπορεί να βρει τόπο, ρε παιδί μου, από το τίποτα να δημιουργήσει κάτι. Αυτό συμβαίνει. Ένα άτομο υδρογόνου, για να κρατείται σταθερή η ποσότητα ύλη, δηλαδή πρέπει να δημιουργείται συνέχεια, επειδή είναι άπειρο και εκτινόμαστε στο άπειρο, πρέπει συνέχεια να προστίθεται η ύλη. Για να έχει μια σχετικά σταθερή πυκνότητα η δημιουργία μας, ας πούμε. Τέλος πάντων, τι σου λέω τώρα. Προσπαθούμε λοιπόν, σε μερικά λεπτά να πούμε. Το μηχάνημα που έστειλε στην Αγγλία, τι έγινε. Οπότε, υπάρχουν τα λεγόμενα βιοσυντονιστικά μηχανήματα. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή και εργοστάσια που ασχολούνται με αυτό το γεγονός ότι οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες επηρεάζουν τον οργανισμό μας. Είτε θετικά είτε αρνητικά, ανάλογα την ακτινοβολία ή την ισχύ της. Έχουν γίνει άπειρα πειράματα, έχω βιβλιογραφίες, έχω σοβαρά βιβλία, έχω ιατρική φυσική που ασχολείται με αυτά κτλ. Υπάρχουν λοιπόν βιοσυντονιστικά μηχάνηματα που είναι πολύ μικρούλια σε μέγεθος και υπάρχουν και άνθρωποι που ασχολούνται και κάνουν θεραπείες, ας πούμε. Τώρα, αν κάνουν ή όχι, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Έτσι. Ασχολούνται επαγγελματικά. Εγώ επειδή διαβάζω, επειδή μου προσωπεί αυτούς τους τρεις κλάδους φυσική, χημία, βιολογία, όλα αυτά σε όλα τα επίπεδα, είπα και εγώ κάποια στιγμή όταν έχω ελεύθερο χρόνο, το έχω ξαναπεί αυτό, ας ασχοληθώ και με αυτό το πεδίο, ρε παιδί μου. Εντάξει, με το τι επιδράσεις έχει η ακτινοβολία πάνω μας. Όμως επειδή είμαι και χέστης, να το πω έτσι, και φοβάμαι, παρόλο που ο επίκουρος λέει ότι δεν πρέπει να μας απασχολεί ο θάνατος, εμένα με απασχολεί, ας πούμε. Παρόλο που το παίζω δάσκαλο και τα λοιπά, και τα λοιπά στα πνευματικά, και έτσι το παίζω και αυτό λίγο. Και λέω πράγματα, είναι για τις αδερφές των άλλων. Έτσι, το θυμάσαι, ναι, αδερφή μου, ναι. Μπράβο. Αυτά είναι ωραία, αλλά αφορούν τους άλλους, μου αρέσει εμένα. Είμαι ρεαλιστής, σου έχω πει. Ναι, ναι, ναι. Παρόλο που δεν έχει σημασία τελικά ο θάνατος, όπως λέει ο Επίκουρος. Ναι, ναι, ναι. Τι να σου πω τώρα, είπα, ας ασχοληθώ κι εγώ, αλλά ας πάω σε ένα επίπεδο συχνοτήτων που αν δεν κάνει καλό, τουλάχιστον να μην κάνει κακό. Ναι. Οπότε πήγα σε πολύ χαμηλές συχνότητες, αυτές που μιλάμε. Όπως είναι του ρεύματος τώρα, οι 50 κύκλοι ή 60 που έχουν στην Αμερική, που τους δεχόμαστε όλο το 24ωρο αυτούς τους 50 κύκλους, μας ακτινοβολούν συνέχεια δηλαδή. Δεν έχει πεθάνει κανείς από αυτό, ας πούμε. Έτσι, 120 χρόνια, 130 που υπάρχει το ρεύμα, κανείς δεν έχει πεθάνει. Αποδεδειγμένα τουλάχιστον. Οπότε λέω, άμα πάω χαμηλά, να ακτινοβολούμαστε, αν να μετατρέπουμε αυτές τις ακουστικές συχνότητες μέχρι 15.000 κύκλους που είναι και το φάσμα το ακουστικό, μέχρι 20 είναι, αλλά λίγοι είναι αυτοί που ακούνε μέχρι 20 χιλιοκύκλους. Εγώ δεν ακούω 13-14 τώρα. Μπορεί τα σκυλιά να ακούνε. Και μερικοί άνθρωποι ακούνε μέχρι 20.000 κύκλους. Οπότε, λέω, θα παίξω από ένα κύκλο μέχρι 20.000 κύκλους και θα τους μετατρέπω σε μαγνητικό πεδίο, ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, χαμηλών συχνοτήτων. Αυτό τα εργοστάσια δεν το κάνουν, διότι για να εκπέμψεις τόσο χαμηλή συχνότητα χρειάζεται μεγάλο όγκο μηχανήματος, κεραίας να το πω έτσι. Ενώ αυτά που φτιάχνουν είναι μικρούλια. Τα κρεμάς στο λαιμό σου. Δεν μπορείς λοιπόν να εκπέμψεις χαμηλή συχνότητα και με σοβαρή ισχύ με μέγεθος που το κρεμάς στο λαιμό. Εκτός τώρα αν είσαι κανένας bodybuilder που μπορεί να σηκώσει το λαιμό σου καμιά 150 κιλά, οπότε μπορείς ένα 150 κιλά μηχάνημα σαν το δικό μου να το σηκώσει και να κάνει θεραπεία. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Σε όλες τις άλλες είναι μικρά και τι κάνουν. Αυτές τις θεραπευτικές συχνότητες που εγώ τελικά ανακάλυψα ότι δεν έχει σημασία ποια συχνότητα κάνει τι. Πιστεύω ότι το φάσμα, αν μετατρέψει από ένα κύκλο μέχρι 15.000 κύκλους σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, όλη τη σειρά να τη βάλεις να παίζει πάνω κάτω, να πηγαίνει, έχει αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται να βάλεις, ας πούμε, 200 κύκλους ή 1.000 κύκλους ή 3.000 κύκλους. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Τελικά έτσι διαπίστωσα εγώ. Οπότε αν τύχει να φτιάξω άλλα μηχανήματα και αυτό που θα βελτιώσω τώρα το δικό μου, στο πρόγραμμα δηλαδή θα το βάζω να παίζει όλο το φάσμα από ένα κύκλο μέχρι 15.000 κύκλου. Θεωρητικά, αν κάνει καλό, σε τι κάνει καλό. Λοιπόν, άκου τώρα. Έφτιαξα αυτό το ένα που λες αρχικά δικό μου, που το ονομάσαμε και αρθεξιστρόνιο, το οποίο τραβούσε αρθεξιστρόνιο. Είναι μια αρχαία ελληνική λέξη, είναι μάλλον πολλές αρχαίες ελληνικές λέξεις που θα σου μεταφράσει αργότερα η αγαπημένη μου τι σημαίνει. Από πού βγαίνει η ρίζα αυτή. Αλθεξιστρόνιο λοιπόν, μην είσαι στο τέλος. Αυτό πρέπει να βγαίνει από το αντέχω, από αυτή τη ρίζα. Θα στα πει μετά η αγαπημένη μου. Αντέχω, άκου τώρα. Έφτιαξα λοιπόν ένα ενισχυτή, ο οποίος τραβούσε και ένα κιλοβάτ από το δίκτυο, ο οποίος ήταν συμμετρικός. Δηλαδή, όταν λέμε συμμετρικός, ομοιόμορφα όσο ενισχύει τη θετική κορυφή, να ενισχύει την αρνητική. Έτσι πάνε οι ενισχυτές, ας πούμε. Λέω κι εγώ έτσι πρέπει να το κάνω.
Το έκανα έτσι. Έβγαζα μια αλφα ισχύ. Δηλαδή, συνδέει αυτό το ενισχυτή με ένα υπολογιστή, βάζει τι συχνότητε αυτέ, τι παίρνει τι συχνότητε και τροφοδοτεί την γεραία και μετατρέπεται σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο χαμηλών συχνοτήτων κατευθείαν. Όπου επηρεάζει τι πηξίδε και όλα αυτά, επειδή είναι χαμηλό το, οι συχνότητε. Αυτό ο ενισχυτή λοιπόν τραβούσε πολύ ρεύμα. Και αν ήθελα εγώ να μετρήσω την ισχύ, γιατί δυστυχώ δεν διαθέτω μερικά χιλιάρικα να αγοράσω ένα σοβαρό πεδιόμετρο που να μετράει την ισχύ του μαγνητικού πεδίου κτλ. Δηλαδή πρέπει να σκάσει 5-6 χιλιάρικα για να πάρει ένα σοβαρό τέτοιο. Εννοείται ότι δεν τα διαθέτω. Και έτσι πρακτικά, εντελώς πρακτικά, τι μετράω. Δηλαδή βάζω μια χαμηλή συχνότητα 50-100 κύκλους, παίρνω και ένα έλασμα, σιδερένιο, το κολλάω απάνω και βλέπω πόση ισχύ θες να το ξεκολλήσεις. Εντελώς κομπογιανίτικο, αλλά δεν έχει σημασία. Στα μαγνήτη δηλαδή, απλά. Τουλάχιστον ξέρω την ισχύ του μηχανήματος πρακτικά. Έτσι. Αυτό το αλθεξιστρόνιο λοιπόν που έφτιαξα το πρώτο, το οποίο είχε πάνω από ένα χιλιόμετρο μέτρο σύρμα, ένα χιλιόμετρο σύρμα είχε, ίσως 1200 μέτρα, κάτι τέτοιο. Ας πούμε στους 50-60 κύκλους, κολούσε το έλασμα, το μετάλλικο, ανεπαίσθητα. Ανεπαίσθητα. Ίσα που ένιωθες μια έλξη. Έτσι. Εντάξει, για τα κύτταρα καλή είναι αυτή, ας πούμε. Έτσι το πήγαμε και είχαμε κάποιο αποτέλεσμα με τα χέρια της αγαπημένης μου, όπως σου είπα. Όχι πολύ μεγάλο, αλλά ξεφούσκωσαν αρκετά. Έστω με αυτή τη μικρή ισχύ. Κάποια στιγμή λοιπόν με πήρε ένας άνθρωπος από το εξωτερικό και μου ζήτησε ένα τέτοιο γιατί είχε μία ανίατη ασθένεια. Έτσι. Λοιπόν, δεν λέμε ούτε όνομα. Τίποτα. Ούτε την ασθένεια. Ήταν μία ανίατη. Μιλήσαμε μαζί του σήμερα πριν ξεκινήσουμε. Ο άνθρωπος είπε ανίατη. Τώρα δεν θέλω να. Σεξουαλικώς μεταδεδομένη, αλλά ανίατη. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Όχι μόνο σεξουαλικός και με μετάγγιση από αίμα. Ναι. Και γενικά με όλα τα υγρά του σώματος, ας πούμε, τους φλενογόνους. Να μην λέμε σεξουαλικός και το στεγνέψουμε. Ναι, πάει αλλού το μυαλό. Πάει αλλού. Με όλα τα υγρά του σώματος μεταδίδεται τέλος πάντων. Και είναι ανίατη. Έχουν κάνει φάρμακα, έχουν φτιάξει φάρμακα που απλά συντήρηση. Δεν πεθαίνει, αλλά δεν γίνεσαι και καλά, ας πούμε. Εμένα μου το ζήτησε ο άνθρωπος. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δίστασα. Γιατί λέω τώρα αυτή είναι ανίατη. Εντάξει. Επηρεάζουν, ρε παιδί μου, ναι, με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, αλλά σε τέτοιο επίπεδο. Απ' την άλλη, βέβαια, έχω διαβάσει ότι πολλοί ενεργοποιούνται, καταρχήν από τη βιολογία, μεταφέρω τη γράφη βιολογία, δεν είναι δικό μου, ακόμα δεν έχουν ανακαλύψει η επιστήμη πώς οι ιοί ενεργοποιούνται. Δηλαδή, έχει ανθρώπους που κολλάνε υπατήτηδα, έτσι, και άλλοι πεθαίνουν, άλλοι αδρανοποιείται ο ιός. Και κάποια στιγμή μετά από χρόνια μπορεί να ξυπνήσει, μπορεί να μην ξυπνήσει. Αυτό δεν το έχουν λύσει. Ή για ποιο λόγο άλλες φορές ενεργοποιούνται όπως και σκοτώνουν. Όπως παράδειγμα, υπάρχει ο ιός του έλπιτα σε όλους τους ανθρώπους. Μπράβο. Αλλά δεν εκδηλώνεται σε όλους. Ναι, και άμα εκδηλώνεται, καμιά φορά εκδηλώνεται, ακόμα δεν το έχουν λύσει αυτό. Υπάρχει μια θεωρία ότι ακτινοβολίες μπορούν να ενεργοποιήσουν ιούς ή να απενεργοποιήσουν ιούς. Υπάρχουν τέτοιες θεωρίες. Ας πούμε την υπεριόρια ακτινοβολία την έχουν. Τις ρίχνουν ευθύνες για ενεργοποίηση ιών την υπεριόδια ακτινοβολία. Δίστασα λοιπόν όταν μου είπε την αρρώστια ο άνθρωπος και τα λοιπά, αρέσει, του λέω, εγώ έφτιαξα το μηχάνημα πιο πολύ για να παίζω. Δεν είναι βέβαιο αν γίνεται κάτι. Έχω δει κάποια αποτελέσματα, αλλά μπορεί να είναι και τυχαία, λέω, στα χέρια της αγαπημένης μου. Και άλλωστε λέω, το μηχάνημα είναι τεράστιο. Για να έρθεις να κάνεις εδώ θεραπείες από το εξωτερικό, δεν σε συμφέρει. Πρέπει να κάτσει εδώ τουλάχιστον 2-3 μήνες να παίζουμε, να δούμε και να κάτσει 5-6 ώρες στο μηχάνημα. Γίνεται, λέω, τι γίνεται. Μπορώ να σου φτιάξω ένα μικρότερο, καταλήξαμε τελικά, και να δω πώς θα το κάνω να έχει μεγάλη ισχύ, πιο μεγάλη από τη δικιά μου. Θα μου πεις γιατί δεν το κάνεις από την αρχή ο δικός σου έτσι. Γιατί το πρωτότυπο πάντα, όταν κάνεις ηλεκτρονικά κτλ., είσαι στο πουθενά. Και είσαι συντηρητικός, ας πούμε. Όχι, κάνεις χωρίς να ξέρεις. Δηλαδή, και μετά βλέπεις τα αποτελέσματα. Εγώ είχα αποκτήσει μια εμπειρία από το πρώτο. Βέβαια, την ίδια φιλοσοφία θα έκανα και στο δεύτερο. Τους ίδιους ενισχυτές, τα ίδια πράγματα. Αλλά έλα τώρα από αυτό που σου είπα, ότι από πριν δημιουργηθεί το άτομο, αν αυτό το άτομο έχει σκοπό να γίνεις εσύ τελικά, ο συνδυασμός πολλών ατόμων τέτοιων γίνεις εσύ, από τότε έχει σχεδιαστεί τι θα κάνεις. Και έχεις μια αυτονομία που είπαμε, που επιτρέπει ανοχές 1-2% αυτονομίας. Αυτό είπαμε. Για να μην τα παίξει μηχανή, να λειτουργήσει σωστά η μηχανή. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει δηλαδή. Αυτό μου επαληθεύεται ο Ιωσήφ συνέχεια σε κατασκευές που κάνω. Δηλαδή κάνω πράγματα
που λέω δεν τα έκανα εγώ τελικά. Δεν έχει συμβεί μια φορά σε άπειρες κατασκευές, αφού τώρα τελευταία, όχι τελευταία, και πριν 7 χρόνια τότε που έκανα στην κοινότητα το έργο εκείνο. Φαντάστηκαμε μια πλαγιά τέτοιου τόσο μεγάλης κλίσης και λέω θα βάλουμε τα πάνελ έτσι. Λέω μα είναι μαλακία έτσι. Λέω να σου πω κάτι. Δεν το κάνω εγώ όλο το έργο, τους λέω. Αυτή είναι και πνευματικά παιδιά. Κάποια άλλη. Λέει ποιος το κάνει. Με καθοδηγεί. Λέω το υπερπέρα. Οι οδηγίες λέω έρχονται από το υπερπέρα, τους λέω εγώ. Και γούρουνα κιόλας λίγο. Και σου λέει, αυτοί δεν είναι πνευματικά παιδιά. Και κάπου. Σου λέει, μπορεί και να είναι έτσι. Τρελός είναι αυτός. Μπορεί να παίρνει οδηγίες από το υπερπέρα. Όταν βγήκε το τοξοειδή αυτό σχήμα κτλ. Και έτσι ένα διπλώμενο που το έκανα. Που, για τα φωτοβολταϊκά. Που είναι μετρήσιμα τα μεγέθη. Αυτό ο συγκεκριμένος δεν έκανε. Ναι, που έλεγε μαλακίες τέλος πάντων. Γιατί εγώ του λέω εσύ, ο ήλιος δεν είναι σταθερός. Για να το έχει σταθερό εσύ. Δηλαδή, αν ο ήλιος δεν έπαιρνε όλες τις μοίρες στο έτσι. Και όλες στο έτσι, σχεδόν όλες. Θα μπορούσε να το κατευθύνει βέβαια και μηχανισμό αυτό, ή όχι. Ναι, το είπε και αυτό. Και λέω ότι ο μηχανισμός τελικά, αν βάζει τον μηχανισμό, δεν είναι τζάμπα. Αν ήταν τζάμπα ο μηχανισμός, θα έλεγα ναι. Εννοείται. Τα χρήματα που θα δώσει στο μηχανισμό, τα κάνει έξτρα πάνελ και τα έχει όλα ακίνητα. Γιατί δεν θα συντηρεί ένα μηχανικό μηχανισμό έξτρα και έχει την ίδια ισχύ. Και περισσότερη ζωή. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, βέβαια, αρκεί να έχει χώρο. Το λέμε αυτό. Γιατί αν δεν έχει χώρο και έχει χρήματα και θες όν και καλά μια αλφα ισχύ, θα αναγκαστεί να βάλει το μηχανισμό για να παίρνει τη μέγιστη ισχύ. Αλλά αν δεν έχει πρόβλημα χώρου, σε συμφέρει καλύτερα να βάλει πιο πολλά πάνελ αντί να κάνει τράκερ και τέτοια πράγματα. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Δεν συντηρεί τίποτα. Λοιπόν. Του λέω λοιπόν, παιδιά, εγώ κατευθύνω από το υπερπέρα. Δηλαδή τελικά έχω φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα και το πιστεύω κι εγώ. Έτσι. Ότι ό,τι κάνουμε τελικά. Σαν να υπάρχει μια δύναμη μέσα σου που σε κατευθύνει. Όχι, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να σε κατευθύνει απ' έξω η δύναμη. Ξέρεις, το DNA είναι προγραμματιζόμενο μόριο. Έτσι. Πάμε λίγο αλλού, αλλά θα σου κάνω μια παρένθεση σε αυτό. Να θυμάσαι να επιστρέψουμε σε αυτό, γιατί μπορεί να το. Πού να θυμάμαι, να μπλέξουμε τώρα. Άκου τώρα. Δεν χρειάζεται αυτή η δύναμη να σε κατευθύνει συνέχεια. Έτσι. Φτιάχνει το προγραμματιζόμενο μόριο, που είναι το DNA. Και του λες παράδειγμα. Δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι σε αυτή τη γη δημιουργήθηκε η ζωή. Όχι, βέβαια. Όχι. Εδώ μεταφέρθηκε. Πώς μεταφέρθηκε? Με αυτό το προγραμματιζόμενο μόριο. Το προγραμματιζόμενο μόριο έχει το εξής ωραίο πλεονέκτημα. Ότι μπορεί να το προγραμματίσεις για 3 εκατομμύρια χρόνια. Τόσο πολύ. Δηλαδή να του πεις. Αυτός που έφερε εδώ το μόριο είδε τις συνθήκες του πλανήτη τότε. Ηφαίστεια, δηλητήρι, όδη αέρια, ελάχιστα νερά ή καθόλου κτλ. Κτλ. Στο πρόγραμμα λοιπόν στο Μόριο λέει, στην αρχή θα γίνεις δεινόσαυρος και τα φυτά θα είναι γιγαντιαία για να κάνεις γεωποίηση. Δηλαδή να φτιάξεις κατάλληλες συνθήκες ώστε να έρθει ένα πιο λεπτό είδος ας πούμε μετά και πιο λεπτοφύη δέντρα, πιο εξευγενισμένα. Οπότε το Μόριο ξεκινάει με το που θα πέσει στον πλανήτη, ξεκινάει και φτιάχνει τεράστια τέρατα. 60 τόνους, 80 τόνους. Φτιάχνει ανάλογα φυτά, γιγαντιαία. Και τα τέρατα βέβαια χρειάζεται για να ρυθμιστικά, έτσι. Φυτοφάγα, σαρκοφάγα, ρύθμιση. Ισορροπία στο Μόριο. Γιατί το έχει προγραμματίσει, εσύ κάνει ό,τι γουστάρεις στο προγραμματισμένο Μόριο. Του λες, του το λες. Γιατί έχει υπολογίσει πόσα χρόνια χρειάζεται η γη να γεωποιηθεί. Του λες αυτή η γη για να μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα είδη δέντρων. Φυτών δηλαδή, και ζώων και ανθρώπων, έτσι. Χρειάζεται παράδειγμα 100 εκατομμύρια χρόνια. 300 εκατομμύρια χρόνια χρειάζεται για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Άρα, λες στο Μόριο, για 300 εκατομμύρια χρόνια θα φτιάχνεις αυτά τα φυτά και αυτά τα ζώα. Μόλις αρχίσει και κλεπτίζεται η γη, έτσι, και μπορεί να φιλοξενήσει άλλα είδη, αλλάζει το ίδιο το Μόριο, το πρόγραμμα. Λέει, πάπα οι δεινόσαυροι, δεν χαθήκαν οι δεινόσαυροι στα δάση εκείνα από κομίτες και μαλακίες. Δεν μπορεί κανείς κομίτης να τα κάνει αυτά, ούτε παλιωτών, ούτε τίποτα. Το Μόριο είναι τόσο πεισματάρικο, τόσο αθάνατο, που συνέχεια φτιάχνει. Δεν μπορεί να το εξολοθρεύσεις. Οπότε, το Μόριο άλλαξε και άρχισε να φτιάχνει μετά, αφού είναι προγραμματιζόμενο Μόριο, άρχισε να φτιάχνει άλλα φυτά, άλλα ζώα και έφτιαξε και εμάς στο τέλος. Και αυτό συνεχίζει. Αυτό που λέει, λέμε εξέλιξη, έτσι, ουσιαστικά είναι εξέλιξη του κώδικα που έχει μπει από τότε. Δεν είναι εξέλιξη, όπως έλεγε ο Δαρβίνος, ότι υπάρχει προσαρμογή, υπάρχει.
αλλά μικρο προσαρμογή στα όρια των ανοχών που λέμε για να λειτουργεί η μηχανή. Έτσι, εξέλιξη υπάρχει του κώδικα. Δηλαδή ο κώδικας όταν φτάσει στο χρονικό σημείο που χρειάζεται να αλλάξει, αλλάζει και βγάζει νέο είδος. Ο κώδικας το κάνει αυτό γιατί είναι προγραμματισμένος έτσι. Και αργότερα, μετά από μερικά εκατοντάδες χρόνια θέλουμε ακόμα, αυτό που λέω εγώ τώρα θα επαληθευτεί. Ότι τελικά ο κώδικας είναι προγραμματισμένος και αλλάζει τα είδη μόνος του. Μόνος του εξελίσσεται. Και όταν έρθει η σωστή χρονική στιγμή, βγάζει το είδος που έχει προγραμματιστεί να βγάλει από τότε. Στην αρχή λοιπόν έβγαλε αυτά τα τέρατα, μετά έβγαλε αυτά εδώ που βλέπεις και αργότερα θα βγάλει άλλα. Ο κώδικας και ούτω καθεξής. Και αν είμαστε αρκετά έξυπνοι και δεν καταστραφούμε, θα μπορέσουμε από τώρα να μάθουμε σε ποιο χρονικό διάστημα αλλάζει ο προγραμματισμός. Δηλαδή, αν φτάσουμε στην ευφυΐα του όντως που προγραμμάτισε τον κώδικα, θα μπορέσουμε να δούμε, ας πούμε, στα επόμενα, παράδειγμα, 2 εκατομμύρια χρόνια, τι έχει προγραμματιστεί να κάνει ο κώδικας στο DNA, τι έχει προγραμματιστεί να κάνει, να μας κάνει με κεφάλια έτσι, να μας κάνει χωρίς χέρια, να μας κάνει κοντούς, ψηλούς, χοντρούς. Αυτό υπάρχει από τώρα. Θα μπορούσαμε να το διαβάσουμε αν είχαμε την πνευματική ιδιότητα, ικανότητα. Βοηθάει σε αυτό η νοητική που λένε τελευταία η AI. Άκου, δυστυχώς. Σαν να το συλλάβουμε. Η φυσική, η χημεία και η βιολογία που έχουμε αυτή τη στιγμή και η ικανότητα του εγκεφάλου μας που μας επιτρέπει να έχουμε ο κώδικας που έχει προγραμματιστεί από την οντότητα αυτή, έτσι. Δεν μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό αυτή τη στιγμή. Εκτός αν υπάρχει εξαίρεση. Σε ποια οντότητα αναφέρεσαι? Σε ποια οντότητα αναφέρεσαι που έκανε τον κώδικα? Α, τώρα, άμα το πούμε και αυτό, θα πάρω τον τίτλο του τρελού οπωσδήποτε και θα έρθει και η άντρα με τα άσπρα απ' έξω. Άκου, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Άσο, είναι ένα πόρισμα που έχω βγάλει εγώ, αφού έχω διαβάσει σχεδόν όλες τις διδασκαλίες που κυκλοφορούν. Μόνο το Κοράνι δεν έχω διαβάσει ακόμα, αλλά θα το διαβάσω για να έχω μια άποψη και γι' αυτό. Εγώ διαβάζω όλες τις διδασκαλίες. Έτσι. Κάπου η κάθε διδασκαλία έχει μια αλήθεια. Όχι, δηλαδή από τις 500-600 σελίδες μπορεί να είναι το βιβλίο κάποια διδασκαλία. Η ουσία και η αλήθεια βρίσκονται σε μία σελίδα μόνο. Ας έχει 1000 σελίδες. Το θέμα είναι να είσαι εσύ τη διάκριση να τη βρεις. Εγώ λοιπόν διαβάζω όλες τις διδασκαλίες και βρίσκω τη σελίδα που έχει την αλήθεια. Έτσι. Και από τις δικές μας διδασκαλίες και από τη φυσική και από τη χημία. Διδασκαλίες είναι και αυτές. Όλες οι διδασκαλίες. Έτσι. Τα πάντα. Το θέμα είναι να είσαι διάκριση να μπορείς να παίρνεις την ουσία και την αλήθεια από κάθε διδασκαλία. Λοιπόν, μπορώ να σου πω ακριβώς και γιατί υπάρχεις και ποιος είναι ο σκοπός σου και πώς δημιουργούνται από το τίποτα όλα αυτά, αλλά είναι μια ιστορία που δεν μπορεί να καλυφθεί σε αυτόν τον χρόνο. Έχω σκοπό να γράψω βιβλίο πάνω σε αυτό. Το περιμένω εν αγωνίως. Βέβαια, εδώ δεν γράφω το απλό βιβλίο με τεχνικά πράγματα και βαριέμαι να φτάσω εκεί. Δύσκολο. Ένας φίλος μου έχει προτείνει να μιλάω στο τηλέφωνο και να γίνεται κείμενο. Όχι, μακάρι να είμαι εδώ, να ήμουν στην Κρήτη και θα ήθελα να το κάνω χωρίς καμία αμοιβή, σοβαρά σου μιλάω. Να σε μαγνητοφωνώ και μετά να τα γράφω. Και οπότε, να αμέσως και γρήγορα. Οπότε, αυτό που ονομάζουμε μοίρα, κισμέτ, δεν ξέρω πώς θα το πεις. Οι Τούρκοι το λένε κισμέτ. Ναι, είναι το πρόγραμμα στο DNA. Το πεπρωμένο. Είναι τα πάντα γραμμένα στο DNA. Το τι θα κάνεις, πώς θα γίνουμε, πώς θα εξελιχθούμε, τρέχει ήδη. Είναι στον κώδικα. Λοιπόν. Τι λέγαμε πριν όμως και λες, θύμισέ μου τώρα. Στο προγραμματιζόμενο μόριο. Στο είπα, δεν θυμάμαι τώρα. Στο είπα και εγώ, να το θυμάσαι γιατί εγώ το ξεχνούσα. Δεν στο είπα. Ήξερα τι θα συμβεί πριν συμβεί. Μα πάσα τώρα θέμα. Στάλλο, ήξερα ότι θα ξεφύγει. Κουρνάνε, έχω μείνει τόσο μαρικτό. Κάπως. Ήξερα ότι θα ξεφύγει. Μωρέ, το παθαίνω κι εγώ. Λοιπόν, εν διάφορη περιπτώσει. Μα είναι ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν είναι τίποτα που να είναι βλακεία. Είναι, αλλά πρέπει να αρχίσω να μιλάω μήνες. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα. Και δεν γίνεται. Τι έλεγε λοιπόν πριν και διακόψαμε. Ναι, τι λέγαμε και διακόψαμε. Θα πρέπει να τρέξουμε στην κάμερα. Όχι, αλλά είναι δύσκολο. Άσε την κάμερα τώρα. Να την πάρω στα χέρια μου και να δείξουμε κάποια πράγματα που έχει φτιάξει. Οπότε, ναι, άκου τι ήθελα να σου πω. Εντάξει, σίγουρα μην ξεφύγει. Αποκλείται. Είχατε και το αρτεξιστρόνιο 2. Α, ναι, μωρέ, αυτό λέγαμε. Είδες. Ευτυχώς που υπάρχει ο παρατηρητής. Ο παρατηρητής που επενεύει, βέβαια. Δεν είναι όπως τους θεούς που δεν επεμβαίνουν. Ναι, αυτός επεμβαίνει. Δεν είναι μακάρια. Δεν είναι μακάρια, επενεύει. Είναι και τραγωδία. Όχι, εσύ και τη μηχανή. Ο Θεός δεν επεμβαίνει. Λοιπόν. Όχι, λέγανε οι αρχαίοι έστειλε, είναι τραγωδία, μη πράξει την ναι, είπαμε. Λοιπόν. Για τη συμβατική γλώσσα. Από μηχανή Θεός και έδινε τη λύση. Η συμβατική γλώσσα. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι λέμε. Το παιδί λοιπόν από εκεί πέρα, του λέω εγώ το εξηγώ, κοίταξε, λέω αυτό έχει ένα κόστος, διότι και υλικά θέλει, αλλά θέλει και πάρα πολύ εργασία. Και πραγματικά κάνω 4 μήνες να το φτιάξω. Οπότε αν το χρηματοδοτείς, λέω,
να σου φτιάξω ένα μικρό, να προσπαθήσω να το κάνω στην ίδια δύναμη αρχικά του είπα, αυτό του είπα του ανθρώπου, δηλαδή του λέω, κοίταξε, αυτό είναι διάμετρο ένα μέτρο. Εγώ σου φτιάξω μια μπάλα 40 πόντους και θα προσπαθήσω να δω με τι σαν τρόπο. Μια, σαν μια μεγάλη μπάλα του μπάσκετ. Ναι, λίγο πιο μεγάλη από την μπάσκετ, ας πούμε, κάτι τέτοιο φαντάσου. Του μπάσκετ είναι καμιά 30, αυτή ήταν 40, 10 πόντους παραπάνω. Λοιπόν, διάμετρο. Δεν σου υπόσχομαι, μου λέει, μα θα γίνω, λέει, καλά με αυτό. Και βάζω εγώ τα γέλια. Τι λέω, κοίταξε να δεις, του λέω. Με αυτό λέω θα το πάρεις και θα κάτσεις να παίζεις. Και θα μου πεις και εμένα, του λέω, κοίταξε, του λέω, πριν ξεκινήσεις, ας πούμε, τη θεραπεία εντός εισαγωγικών, πήγε να κάνεις εξετάσεις να δεις πώς είσαι πριν και μετά από δύο μήνες πήγε να ξανακάνεις εξετάσεις να δεις πώς θα είσαι μετά. Έτσι. Να μου πεις και εμένα, ξέρω τι άλλο στον κόσμο. Είσαι καλύτερα, το ίδιο, χειρότερα. Να ξέρω, λέω ότι ξέρεις κάτι, έφτιαξα ένα μηχάνημα για μια συγκεκριμένη ασθένεια, το πήρε ο άνθρωπος και δεν έγινε καλά, ή έγινε καλά, ή το ίδιο, τίποτα δεν έκανε. Οπότε να ξέρει και ο άλλος. Αυτή ήταν η συμφωνία. Δεν σου υπόσχομαι ότι έγινε καλά, θα παίξει. Λέω, πειραματίσεις και εσύ, παίρνεις μέρος στο πείραμα, του λέω. Όπως την αγαπημένη μου που μου λέει, μα μπορεί να μου κάνει κάτι κακό, θα το δούμε, λέω. Εντάξει, λέω. Εσύ να το πάθεις, εντάξει. Δεν το πάθω εγώ. Επειδή λέω χαμηλές συχνότητες. Πρακτικά είναι πολύ δύσκολο να πας κάτι κακό. Έτσι. Τι έγινε με το πολύ πολύ να μην συμβεί τίποτα. Τι έγινε με το φίλο μας. Λοιπόν, δέχτηκε λοιπόν το χρηματοδότη, δεν είχε λεφτά το παιδί. Έτσι και ζωρίστηκε να τα βρει. Αλλά μου δείξε εμπιστοσύνη. Το έφτιαξα το εργαλείο. Όπως λοιπόν έκανα τις δοκιμές, έφτιαξα τον ίδιο ενισχυτή που είχα φτιάξει στο άλλο. Δεν ήταν η ισχύ η ίδια. Πιο λίγο πήγαινε, το μικρό. Έβαλα πιο χοντρό σύρμα βέβαια και κάπως πλησίαζε, κάπως πλησίαζε. Στην κεραία δηλαδή. Στο... Τώρα είναι η ώρα να μου μιλήσει για το τυχαίο μάλλον, ε. Ναι, για αυτό που εκπέμπει. Όχι, το φίλε, τέσσερις μήνες το πάλευα. Έκανα άπειρες δοκιμές. Είχα πλησιάσει να βγάζει περίπου την ίδια ισχύ. Ήταν έτοιμο το εργαλείο του στήλου. Σε κάποια τις δοκιμές καίγεται ο νησίτης. Ολοσχερός. Λέω, Παναγία μου, ποιος θα κάτσει λόγω να φτιάξει αυτό το πράγμα. Αποκλείεται να φτιάξει τόσο περίπλοκο ενισχυτή. Ξανά, δηλαδή, άρχισα να σκεφτόμουν, γύρω στα λεφτά πίσω. Τόσο πολύ. Γιατί ξέρεις, προσπάθεια, υπερπροσπάθεια τώρα να φέρω να βγάζει την ίδια ισχύ ένα πράγμα από τους 40 πόντους με ένα αντίστοιχο που ήταν ένα 10 στο διάμετρο. Δηλαδή, και είχα φτιάξει εξαιρετικά περίπλοκο ενισχυτή. Και μου καίγεται. Λέω, αν το πάθει στην ξένη χώρα αυτό το μηχάνημα, κάηκα, λέω. Να καταστραφεί ο νησιτής. Αμάν, λέω, άντε από την αρχή. Λέω, δεν σχεδιάσω άλλη φιλοσοφία νησιτή. Δεν μας ενδιαφέρει η απόδοση, λέω, στην τελευταία ανάλυση. Η απόδοση από την πρίζα. Δεν μας ενδιαφέρει. Είναι ένα θεραπευτικό μηχάνημα, οπότε όσο και αν τραβάει, άμα γίνει ο άλλος καλά, σκασίλα μου. Και αλλάζω τη φιλοσοφία και λέω, εμένα με ενδιαφέρει το ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Πώς θα πετύχω ισχυρό μαγνητικό πεδίο, χωρίς να τραβάω πολύ ρεύμα, τέλος πάντων. Το ισχυρό μαγνητικό πεδίο όμως δεν μπορεί να προκαλέσει κακό. Όταν είναι χαμηλό συχνοτήτων, όχι, εκτός αν είναι τρομακτικά ισχυρό. Έτσι. Δεν μιλάμε για τέτοιες ισχύες. Μεγαβατικές δηλαδή. Άντε τώρα από την αρχή. Τσακ! Και έρχεται από το υπερπέραν η ιδέα. Το DNA. Έρχεται από τον κόσμο των ιδεών. Ναι. Υπάρχει κόσμος. Που ονομάζεται κόσμος ιδεών σε κάποιες διδασκαλίες. Ξέρεις, όταν ξεκινάει μια νέα δημιουργία, έτσι. Δεν υπάρχει μια με το Big Bang που λένε και ιστορίες. Μπορεί να ξεκινήσει με οποιοδήποτε τρόπο και με Big Bang και με ό,τι θέλεις. Όταν το ανεκδήλωτο ονομάζουμε κάτι που δεν έχει εκδηλωθεί. Δεν ξέρουμε τι είναι. Όμως επειδή υπάρχει άπειρη γνώση, βρίσκει τον τρόπο ακόμα και από το τίποτα να γίνει εκδήλωση. Λόγω της άπειρης γνώσης. Καμία σχέση με τη γνώση που εμείς συλλαμβάνουμε. Εμείς ένα πυροελάχιστο συλλαμβάνουμε από τη γνώση του όλων. Λοιπόν, όταν λοιπόν το ανεκδήλωτο εκδηλώνεται, δεν εκδηλώνει αρχικά το χονδροειδή κόσμο. Χονδροειδή λέμε τον κόσμο που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, έτσι. Εκδηλώνεται πιο λεπτοφυγή κόσμο. Και μέσω σωματιδίων γίνονται μετατροπές σε πιο συμπυκνωμένους κόσμους. Αυτό άλλωστε ψάχνανε και όταν φτιάχνανε τον επιταχυτήρα στο CERN, έτσι, ή κύκλωστρο που λεγόταν παλιά, πρώτη φορά, όταν διάβασα 12 χρονών, 10, κάτσε, πέμπτη δημοτικού, τι πόσο χρονών είσαι. Εγώ πόσο είμαι. Πέμπτη δημοτικού, πόσο χρονών πάζε, παιδί μου. Πέμπτη δημοτικού είσαι 7 και 5, 12 περίπου, 11. Κάπου εκεί λοιπόν, η πρώτη φυσική λοιπόν που διάβασα,
Τότε τους επιταχυτήρους ονόμαζε η πυρηνική φυσική της εποχής, τους ονόμαζε κύκλωστρα. Αυτή την ξεσκόνησα εγώ σε μερικούς μήνες, την είχα μάθει απόξω όλοι. Λοιπόν, δεν σου είχα πει ότι ο γέρος μου είχε πάθει πλάκα, πήγαινε πανεπιστήμιο και μου λέει εγώ δημοτικό και το βιβλίο τόσο τώρα, μου λέει μα τι κάνεις εκεί. Λέω καταπληκτικό βιβλίο λέω. Γιατί δεν διαβάζουμε τις μπούρδες που θρησκευτικά, νέα ελληνικά, ιστορία, λέω τι είναι αυτά λέω. Αυτό δεν είναι το βιβλίο. Δηλαδή, φαντάσου από τότε είχα τρέλα. Δηλαδή, με το που το διάβασα, λέω αυτά είναι γνωστά. Δηλαδή, τα ρουφούσα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Τα κατανοούσα. Έχει έμεινε ξύλο ο γέρος, λέει, σκάγγελο. Λέω, εγώ ρε, τα μαθαίνω από παγαλία, ίσα ίσα για πάντα σου εξετάσει. Πάμε, πάμε, αυτό μου το έχει πει. Ναι, ναι, τα έχω πει χίλιες φορές. Λοιπόν, άκου τώρα. Οπότε, αυτό που ψάχνανε είναι το σωματίδιο που συμπυκνώνει την ενέργεια, την κάνει ήλιο ουσιαστικά. Δηλαδή, από ποιο σωματίδιο διέρχεται η ενέργεια. Γιατί η ενέργεια είναι αραιή ύλη. Και η ύλη είναι συμπυκνωμένη ενέργεια. Αλλά υπάρχουν σωματίδια φορείς που κάνουν αυτές τις μετατροπές. Το κατάλαβες. Έτσι που τα λες, ναι. Μπράβο. Άμα τα άκουγα από κάτω καθηγητή Πανεπιστημίου Πολυτεχνείου, δεν θα καταλάβαινα γρή. Άμα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το Ερμήτη τον Τρισμέγιστο, ο οποίος. Αλλού πήγες τώρα. Έκανε. Όχι, είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, ξέρω. Εντάξει, αν θες να μελετήσεις κάτι που δεν βλέπεις. Θα μελετήσεις αυτό που βλέπεις. Γιατί αυτό που βλέπεις είναι συμπυκνωμένο αυτό που δεν βλέπεις. Πολύ ωραίο. Μα είναι αυτή. Ρε εσύ, αφού είναι από μία ουσία όλα φτιαγμένα που συμπυκνώνεται. Υπάρχουν σωματίδια φορείς που τη φέρουν στην κατάσταση αυτή που είμαστε εμείς τώρα. Άρα, αν θες να μελετήσεις, θα κάνεις ένα ταξίδι στο υπερπέραν. Και πού είναι το υπερπέραν, ξέρεις. Είναι στο υπερμέσα. Εκεί πέρα είναι. Τα πάντα είναι μέσα σου. Όλη η δημιουργία ή όλες οι δημιουργίες. Τα πάντα, όλη η γνώση, η άπειρη γνώση είναι μέσα μας. Πώς αποδεικνύεται αυτό. Ας σου πω αμέσως. Όχι θεωρία και μαλακίες. Τώρα θα πούνε πολύ, μα αυτός είναι τρελός. Δεν με πειράζει βέβαια, το λέω και μόνος μου. Αλλά θα σας αποδείξω τώρα, θα σας αποδείξω σε όλους. Πώς είναι όλη η γνώση, αυτή η άπειρη γνώση που αναγκάζει το ανεκδήλωτο να εκδηλωθεί από το τίποτα, πώς είναι μέσα μας αυτή. Αλλά δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτή. Άκου. Πώς το αποδεικνύω εγώ. Όλα τα κύτταρα του σώματός μας, αυτά που είναι για το δέρμα, που φτιάχνουν δέρμα, ας πούμε έτσι. Αυτά που φτιάχνουν νεύρα, αυτά που φτιάχνουν τρίχες, δεν ξέρω εγώ τι. Έχουν όλη τη γνώση να φτιάξουν ολόκληρο άνθρωπο. Όμως υπάρχει ένα προγραμματάκι μέσα που το εξειδικεύει να φτιάχνει μόνο δέρμα. Ασχολείται μετά το οίκο του. Όχι, πρόσεξε τώρα. Αυτό θέλω να σου πω. Ποιος είναι ο οίκος του. Άμα πάρεις το κύτταρο από το δέρμα, σου φτιάχνει ολόκληρο άνθρωπο. Έχει τη γνώση να φτιάξει όλο τον άνθρωπο. Αλλά σου λέει όχι, εγώ θα φτιάχνω μόνο δέρμα. Έτσι είμαστε κι εμείς. Σαν οντότητες, μέσα μας έχουμε όλη την άπειρη γνώση. Αλλά δεν έχουμε πρόσβαση σε όλη τη γνώση. Γιατί το προγραμματάκι μας περιορίζει να έχουμε ένα πυροελάχιστο ποσότητα γνώσης. Περίμενε τώρα. Εγώ γιατί έχω την εντύπωση ότι εσύ έχεις πρόσβαση στη μέσα γνώση. Άκου τώρα. Όλοι μας, αν θέλουμε και αν εκπαιδευτούμε, μπορούμε προσπαθώντας και πονώντας πολύ, έτσι, πολύ πόνος, θέλει πολύ διάβασμα, να ταξιδέψεις μέσα σου, που αν ταξιδέψεις μέσα σου, είναι σαν να ταξιδεύεις έξω σου. Γιατί όπως μέσα, έτσι και έξω. Όπως πάνω, έτσι και κάτω. Το ίδιο πράγμα είναι. Το κατάλαβες. Και αν πάρουμε και τη θεωρία του Αριστοτέλη που διαφωνεί με τον Δημόκριτο αλλά τελικά υπό συνθήκες λένε, έχουν δίκιο και οι δύο και ο Λεύκηπος βέβαια, τι έλεγε ο Αριστοτέλης. Ότι η ύλη μπορεί απείρως να τεμαχίζεται. Δεν υπάρχει δηλαδή άτομο. Μπορείς απείρως να την τεμαχίζεις. Ο Δημόκριτος και ο Λεύκηπος βέβαια, έλεγαν ότι μπορεί να την τεμαχίσει μέχρι ένα σημείο, αλλά μετά από αυτό το σημείο και μετά δεν μπορεί να την τεμαχίσει και το ονόμασε άτμητο, ας πούμε. Άτομο πες. Δεν μπορεί να το κόψει άλλο. Η σύγχρονη φυσική τι λέει. Ότι όσο πιο μικρό είναι το κομμάτι που θες να πάρεις, τόσο πιο πολύ ενέργεια πρέπει να δώσεις. Αν λοιπόν διαθέτεις άπειρη ενέργεια, μπορείς να την τεμαχίσεις επάπειρον, αφού συνδέεται με την ενέργεια η ύλη. Εσάπειρη ενέργεια μπορεί να την τεμαχίσεις άπειρα. Αν φτάσεις βέβαια σε κάποιο σημείο που όλη η ενέργεια των δημιουργιών, των πάντων, δεν μπορεί, δεν φτάνει να το τεμαχίσει άλλο αυτό το κομμάτι, τότε και μόνο τότε έχει το άτομο. Αν όλη η ενέργεια του όλων
δεν φτάνει να το σπάσει. Τότε είσαι το άτομο. Αν υπό αυτή τη συνθήκη έχουν δίκιο όλοι. Έτσι. Εγώ θεωρώ βέβαια ότι εφόσον είναι άπειρη η ενέργεια, μπορούμε και να τεμαχίζουμε απείρως. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Ότι ουσιαστικά είμαστε όντα που είμαστε άπειρα. Δηλαδή, εφόσον τα τεμάχια που έχουμε μέσα μας είναι απείρως μικρά και δεν σταματάνε κάπου, ουσιαστικά είμαστε απειρωστά όντα. Άρα μπορούμε με αυτή τη συνθήκη να έχουμε όλες τις δημιουργίες μέσα μας. Δηλαδή να είμαστε αυτό το ένα εμείς. Που τελικά δεν είμαστε εμείς, είμαστε ένα. Καταλαβαίνεις τι λέω? Καταλαβαίνω τι λες. Υπό το πρίσμα και ότι, τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Ότι η ύλη μπορεί απείρως να αντιμαχίζεις, τα κομματάκια δηλαδή που μας συγκροτούν ξεκινούν από το απειρωστό. Θέλω λοιπόν τώρα να σε ρωτήσω πώς ξεκίνησε. Έχουμε όλοι λοιπόν τη γνώση μέσα μας. Έβγαλες την ιδέα να μην το πάρεις τα λεφτά πίσω και να συνεχίσεις και να το φτιάξεις. Ας σου πω τώρα. Τι συνέβη? Οπότε κατανόησες ότι έχουμε όλη τη γνώση της δημιουργίας μέσα μας, ναι, αλλά δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτή. Και θέλει πολύ κόπο για να αποκτήσεις πρόσβαση. Έτσι. Δηλαδή να ταξιδέψεις πολύ μέσα σου για να βρεις αυτό που σου λείπει, αυτό που θέλεις. Δεν αρκεί βέβαια το να ταξιδέψεις. Εγώ το κάνω πρέπει αυτό. Να έχεις μελετήσει, να έχεις γνώσεις. Ναι. Τι απλώς θα ταξιδέψεις. Ναι. Και εγώ μπορώ να ταξιδέψω και θα βγω τα ντερά μου, το σηκώτο μου. Υπάρχει τρόπος να το κάνεις αυτό, αλλά θέλει πολλά χρόνια και πολύ κόπο, ρε παιδί μου. Εγώ το κάνω τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα. Το λέω λίγο με έπαρση να το πω πώς. Που να μην μπορώ να το λύσω αν υπάρχουν χρήματα, γιατί έτσι με καταντήσει. Ναι, έτσι. Ναι. Μπορώ να ταξιδέψω μέσα μου και να βρω λύσεις σε όλα. Δι χρημάτων, λέγανε οι αρχαίοι. Ναι, έτσι το έχουμε καταντήσει το πράγμα. Πες μου τώρα, τι σε έκανε? Οπότε, και το φτιάξες τελικά. Εφόσον καταστράφηκε αυτός ο περίπλοκος ενισχυτής, έπρεπε να φτιάξω κάτι άλλο που να μην μπορεί να πάθει ζημιά, γιατί είναι στο εξωτερικό και ποιος θα το επισκευάζει. Και οι διαδικασίες πήγαινε, αλλά ειδικά μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κλάφτα. Οπότε, μου έρχεται μια ιδέα ψάχνοντας μέσα μου. Ουσιαστικά αντί ψάχνοντας έξω μου, μέσα έξω το ίδιο είναι. Αφιτρίτη, πόσο φαίνεται η συνέντευξη σημερινή? Έχω πάθει μπλάκα μου. Πρόσεξε να σου πω τώρα, Ιωσήφ. Είναι η καλύτερη από όσες έχω πάρει μέχρι τώρα. Καλά. Το Μιχάλη. Θα δούμε τι θα πει το κοινό. Το κοινό θα κρίνει. Εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Δεν με ενδιαφέρει. Να μην σου πω ότι μπορώ να βάλω και χωρίς σχόλια από κάτω. Άκου, ας πω το άτομο τώρα της υπόθεσης. Να το χαλάσουν δηλαδή. Δεν έχω ταξιδέψει έξω από την Ελλάδα ακόμα. Τόσο χρόνο που είμαι. Δεν έχω βγει έξω από τα σύνορα. Ναι. Ακόμα, ναι. Αλλά έχω ταξιδέψει το όλον. Όλο. Έχω πάει σε απίστευτα μέρη. Έτσι. Ξέρετε να ταξιδέψει όλη τη δημιουργία και να βλέπει πράγματα που δεν υπάρχουν. Το επόμενο θα κάνω να γράψω ένα βιβλίο για ταινία επιστημονικής φαντασίας. Θα αρέσει πολύ στον κόσμο γιατί έχω δει απίστευτα πράγματα. Και το ωραίο ποιο είναι. Δεν χρειάζεται καν να ταξιδέψει έξω σου. Ταξιδεύει στο απειρωστό μέσα σου και βρίσκει τα πάντα. Υπάρχουν μέθοδοι. Κάποια στιγμή θα κάνω το δάσκαλο σε αυτό. Πες μου, μην κολλάτε. Όταν θα μου έρθει. Το ένα φέρνει το άλλο πάνω. Οπότε, άκου τώρα. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω να δω τι σκατά θα φτιάξω, συγγνώμη για την έκφραση, ναι, που να μην χαλάει εύκολα τέλος πάντων και να μου δίνει και τελικά περισσότερη ισχύ. Εγώ πεισμάτωσα. Λέω, αυτό που θα κάνω θα μου δίνει τελικά περισσότερη ισχύ. Τέρμα. Λοιπόν, για να το πιστέψεις, ήρθανε μόνα τους τα πράγματα. Έφτιαξα έναν ισχυτή που βγάζει μια εντελώς κουφή κυματομορφή. Έτσι. Μου έδινε 100 φορές, χωρίς υπερβολή, ισχυρότερο μαγνητικό πεδίο, τραβώντας μόνο το μισό ρεύμα από το δίκτυο. Κάτι τρομακτικό δηλαδή. Εντάξει, εγώ δεν το καταλάβω αυτό που μου λες, μου φαίνεται απίθανο. Ούτε εγώ το κατάλαβα πώς έγινε. Απλά έγινε γιατί ήταν γραμμένο στο προγραμματιζόμενο μόριο. Από εκεί ήρθε η γνώση. Εκεί υπάρχει όλη η γνώση. Στο προγραμματιζόμενο μόριο υπάρχει η γνώση των πάντων. Πώς μπορείς εσύ να μπεις μέσα για να τη βρεις. Έτσι. Ο ένας τρόπος είναι να εξελιχθούμε πολύ σαν είδος και να το κάνουμε μηχανικά αυτό, να σπάμε το μόριο και να βλέπουμε. Ο άλλος είναι να χρησιμοποιήσεις τον πανίσχυρο εγκέφαλο, αν έχεις πανίσχυρο εγκέφαλο, και να ταξιδέψεις μέσα στο DNA σου. Εκεί θα βρεις τη γνώση. Στο DNA υπάρχει γνώση. Όλη η γνώση δημιουργίας, πρόσεξε. Όλη. Στην πράξη, πες μου τι έγινε. Στην πράξη, λοιπόν, έφτιαξα ένα ενισχυτή εντελώς κουφό καραφλό, δεν μπορεί να φανταστείς. Είναι απίστευτο πράγμα που δεν καίγεται με τίποτα και να του κάνεις. Λοιπόν, εντάξει, όχι να του κάνεις, άμα το ζωρίσεις πάρα πολύ, θα το κάψεις. Αλλά μου έβγαζε 100 φορές ισχυρότερο μαγνητικό πεδίο τραβώντας το μισό ρεύμα. Δηλαδή, έβαζε στη λαμαρίνα ρε παιδιά πάνω και κολούσε, ντου, χτυπούσε. Απίστευτο. Απίστευτη ισχύ. Αφού η αγαπημένη μου έβαζε τα χέρια και πραγματικά ένιωθε κάτι. Στα αλήθεια, δηλαδή, ένιωθε διαφορά από το δικό μου μηχάνημα. Την επέρναγε ρεύμα, σαν να πάθαινε νευροπληξία, ας πούμε. Το ένιωθε, θα μας το πει αυτή. Αφού δεν ήθελα να το δώσω. Ρε, έτσι λέω, έχουμε πάρει χρήματα από τον άνθρωπο και ο άνθρωπο μάλιστα δανείστηκε για να μας τα δώσει τα χρήματα.
Δεν γίνεται, πρέπει να το στείλουμε. Δεν ήθελα να το στείλω. Πες για τη μουσική που βάζαμε. Εντάξει, και η μουσική να βάζει εννοείται τη ματέρα στο ρυθμό τη μουσική. Πάει το μαγνητικό πεδίο, ήταν πανίσχυρο. Χτυπούσε πολύ, δηλαδή έλξη, όχι μαλακίε. Καμία σχέση, ήταν 100 φορέ πιο δυνατή η έλξη από το άλλο. Και τραβώντα τη μισή ίσχυ. Εντάξει, εγώ έπρεπε να το στείλω το μηχάνημα, δεν γινόταν. Ο άνθρωπο το περίμενε πώ και πώ. Η ζωή του, α πούμε, κρεμόταν από αυτό, παρόλο που του είχα πει ότι ξέρει κάτι. Δεν εγγυώμαι τίποτα. Όχι, το πιο πιθανό να μην σου κάνει τίποτα, λέω. Πάρ το και παίζει εκεί πέρα. Λοιπόν, έβαλε την κεφαλή, αυτή το 40 πόντων, την μπάλα, την πήρε, την έβαλε στο κρεβάτι του δίπλα, δίπλα, κολλητά. 8 ώρες που κοιμάται, κοπανιέται με πανίσχυρο, με αυτό το πανίσχυρο μαγνητικό πεδίο. Τον άφηνε να κοιμηθεί. Ναι, τον αφήνει. Μην δημιουργεί θέμα, ας πούμε, και τον ξεπνάει. Όχι, όχι, όχι. Τον διαπερνάει λοιπόν ένα χαμηλή συχνότητα μαγνητικό πεδίο όλη νύχτα. Εγώ λοιπόν του είπα να κάνει εξετάσεις πριν, τις έκανε ο άνθρωπος πριν, εννοείται την ασθένεια την είχε. Και μετά από 2 μήνες, αφού κοπανιέται εκεί πέρα όλη νύχτα, να πάει να ξανακάνει. Ο άνθρωπος δεν το έκανε αυτό, πήγε 3 εβδομάδες το έκανε. Και δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Τι λες, δηλαδή. Ναι. Το είπαν ότι δεν υπάρχει ασθένεια. Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα. Του είπανε ότι θα είναι σίγουροι, παρόλο που στείλαν δείγματα και στην Αμερική για να είναι σίγουροι. Όμως να πούμε ότι συνεχίζει, ναι, τη θεραπεία με τα φάρμακα. Συνεχίζει με τα φάρμακα. Απλά ποτέ δεν μηδενίζουν αυτοί οι δείχτες της ασθένειας, τέλος πάντων. Απλά συντηρείται ο κόσμος, δεν πεθαίνει. Ναι. Με αυτό μηδενίστηκαν, τουλάχιστον προς το παρόν. Τώρα θα δούμε μετά από 2 μήνες και μετά από 4 μήνες. Ο άνθρωπος δεν θέλει να μιλήσει και με το δίκιο του. Καλά κάνει. Ναι, ναι. Και εγώ μπορεί να εκτεθούμε μετά. Δηλαδή μπορεί όντως να επανέλθει. Χτύπα ξύλο. Εγώ δεν εύχομαι κάτι τέτοιο. Όμως αυτή τη στιγμή είναι καλά. Είναι καλά αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος. Μου λέει νιώθω υπέροχα, ας πούμε. Τώρα. Τι να δω. Τι να πω και εγώ. Πάρα πολύ καλά. Μακάρι να διατηρηθεί το αποτέλεσμα. Μακάρι, ναι. Μακάρι να διατηρηθεί το αποτέλεσμα επάπειρον. Και μακάρι να του κάνει και αναστροφή γερατιών. Να μην γερνάει, τέλος πάντων. Επειδή ερεθίζομαι εδώ με κάποια πράγματα που έχει φτιάξει, να πάρω το μηχάνημα και να μου τα πει λιγάκι. Το ποιο? Από το μηχάνημα, να πάρω την κάμερά μου στα χέρια. Α, αυτό το τροφοδοτικάκι που φτιάξα. Γενικά, θα μου δείξει. Αυτό το φτιάξα τώρα, το χρειάζεται. Κάτσε, μην μου μιλά, να το δείξει τέλο. Περίμενα, έχω την κάμερα σταθερή. Πάρτε σου. Να την πάρω στο χέρι. Πάντως αυτό με το εργαλείο το θεραπευτικό, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών. Τώρα ξύλωσα και εγώ τα πέταξα όλα. Αν το δεις τους δικούς μου νηστές, τους παλιούς και όλα, τα πέταξα. Κάτσα να φτιάξω στο δικό μου. Το δικό μου τώρα που έχει ένα χιλιόμετρο σύρμα είναι λεπτότερο. Δεν έχει σημασία. Αθροίζονται οι μαγνητικές γραμμές. Αθροίζονται. Λοιπόν, άμα φτιάξω το ενισχυτή, αυτό εδώ πέρα ξέρεις τι θα γίνεται. Εγώ το βάλω να παίζει όλη μέρα. Μέρα νύχτα το βάζω να παίζει. Να εκπέμπει δηλαδή. Να εκπέμπει, ναι. Όλο το φάσμα των συχνοτήτων των ακουστικών. Δηλαδή, εγώ θα βάλω από 1-10 χιλιοκυκλουζέ του κάτω πάνω. Να σε χάσουμε. Θέλω να δω τι θα συμβεί. Και την, και την αφιτρίτη μαζί. Αν είναι μεγάλη ισχύ, να δούμε τι θα συμβεί. Να σου πω, πολύ πειραματίζεσαι. Είναι και λίγο ζώρικο αυτό, επικίνδυνο. Ναι, σε ένα άγνωστο κόσμο κινείσαι. Γενικά, όχι, και ας ένα δεν είναι εντελώς άγνωστος. Είπαμε τι κάνεις. Από τα πολλά ταξίδια έχω μπερδευτεί. Ναι. Δεν ξέρω πού είμαι. Τι είμαι και αλλά, γιατί είμαι. Καλά, γιατί ξέρω. Έφτιαξα αυτό το μαραφέτη που είναι πολύ τροφοδοτικό, μπορούμε να το πούμε έτσι. Αυτό που με βοηθάει. Ξέρεις, φτιάχνω που και κανένα inverter, που κανένα μια συσκευή, ας πούμε, για το φαΐ, όχι τίποτα άλλο, και για να περισσέψει κανένα φράγκο για τις έρευνες. Όταν λες πολυτροφοδοτικό, τώρα τι εννοείς ακριβώς. Ας πούμε, φτιάχνεις μια συσκευή και χρειάζεται μετά ρεύμα να το τροφοδοτήσεις αυτή τη συσκευή, γιατί σαν δουλεύει. Αυτό λοιπόν το μαραφέτη βγάζει διάφορα ρεύματα. Οπότε, μία από τις λειτουργίες του είναι ότι μπορεί να βγάζει από εδώ, να ρυθμίζει, και να βγάζει από 0 έως 70 βολτ και να ρυθμίζει δηλαδή σταθεροποιημένο. Δηλαδή τώρα έχουμε 14,7. Κάτω, ναι, και οι τρεις παίζουν ρόλο. Λοιπόν, από εδώ λοιπόν ρυθμίζουμε τις τάσεις από αυτά τα δύο. Τι τάση θέλουμε, αυτή σταθεροποιημένη, μένει εκεί, ό,τι και να γίνει. Και από εδώ ρυθμίζουμε τα αμπέρια. Την ένταση, ας πούμε. Μπορούμε να ρυθμίσουμε από 0 έως 50 αμπέρ. Στο εμπόριο δεν θα βρει εύκολα τέτοια πράγματα. Δηλαδή να ρυθμίζει από 0 έως 70 και από 0 έως 50 σταθερά. Δύσκολο να το βρει, οπότε αναγκαστικά πρέπει να το φτιάξω εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι η μία ικανότητα που έχει αυτό. Ας πούμε, σου φέρνω μια συσκευή που είναι 12 βολτ. Και τάσεις βλέπω. Ναι, θα σου πω τώρα, έχει πολλά πράγματα. Σου φέρνω μια συσκευή που είναι 12 βολτ και πρέπει να τη δοκιμάζεις. Σου φέρνω μια συσκευή που θέλει 15 βολτ, 20 βολτ. Τα ρυθμίζεις από εδώ, το βάζεις και τη δοκιμάζεις. Πάει αυτό. Τώρα μπορεί να σου φέρνω μια συσκευή
ένα inverter, ας πούμε, διασυνδεδεμένο που παίρνει ψηλή τάση, παίρνει από 300 βολτ και πάνω. Πώς θα το δοκιμάσεις? Πρέπει να είσαι από του δώσει 300 βολτ. Το κάνει και αυτό. Από εδώ, από αυτή την πρίζα, από αυτή, βγάζει από 100 έως 320, αν τροφοδοτήσει το μηχάνημα αυτό με καθαρό ημιτονικό σήμα, σαν τη ΔΕΗ. Αν του δώσει άλλο σήμα, δηλαδή τροποποιημένο ημίτονο, μπορεί να πάει μέχρι 400 βολτ. Εγώ το τροφοδοτώ και από το άλλο. Και έχω από 100 στα 300, ας πούμε. Για να δοκιμάζω μηχανήματα που θέλουν υψηλή τάση. Επίσης, τώρα τι άλλο έχουμε? Από εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε να βγάλουμε από 60 έως 250 βολτ, εναλλασσόμενο όμως. Αυτά που μιλάμε είναι συνεχές ρεύμα, σαν της μπαταρίας. Εναλλασσόμενο για να δοκιμάζουμε αντίστοιχα μηχανήματα. Και εδώ όλα αυτά τα όργανα δείχνουν τα πάντα, όλες αυτές τις μετρήσεις. Ένα άλλο τώρα που ήταν εντελώς απαραίτητο για μένα είναι, επειδή κατασκευάζω inverter μεγάλης ισχύως, ας πούμε της τάξης των 10 κιλοβάτ από 24 βολτ. Και 20 έχεις φτιάξει. Και 20 είναι μόνο το δικό μου. Από 12 βολτ. Αυτό ήταν εντελώς αρρωστημένη κατάσταση. Δεν το κάνει άνθρωπος. Δεν ασχολείται με αυτό. Λοιπόν, εγώ το έκανα για ερευνητικούς λόγους. Άκου τώρα. Φτιάχνω τώρα τα inverter. Και άμα θέλω να το δώσω στο πελάτη εντός εισαγωγικών. Μέχρι τώρα έβαζα δύο μπαταρίες αυτοκινήτου και το δοκίμαζα 5-10 λεπτά. Γιατί τόσο αντέχαν οι μπαταρίες. Αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί άμα δουλέψει μια-δύο ώρες, τι γίνεται και πάθει κάτι εντωμεταξύ. Οπότε, αυτό τώρα έχει την ικανότητα με αυτούς τους περιστροφικούς διακόπτες που είναι 12 θέσεις. Όλοι μαζί είναι 12 θέσεις. Θα μπορούσα να βάλω έναν που να είναι 12 θέσεις, αλλά εδώ δεν βρίσκω πια τίποτα. Ξέχασε το. Και έτσι αναγκάστηκα και έβαλα τρεις για να πετύχω αυτό που θα πετύχαινα με ένα. 12 θέσεις δηλαδή. Οπότε ξεκινάει από 16 βολτ, εδώ τα γράφω, και μπορεί να μας δώσει μέχρι 32 βολτ 300 αμπέρ όμως. Έτσι. Οπότε μπορούμε να βάλουμε ένα inverter που έχουμε φτιάξει. Maximum, λες εκεί. Ναι. Ένα inverter είναι αριθμιστή φόρτιση από φωτοβολταϊκά, χαμηλή τάση, δηλαδή μέχρι 32-35 βολτ. Και να κάνουμε εξομοίωση και να το έχουμε να δουλεύει ώρες ολόκληρες σε αυτές τις μεγάλες ίσχυες, να δούμε αν πάθει κάτι, να το δοκιμάσουμε δηλαδή. Μέχρι τώρα ουσιαστικά δοκίμασα τα δύο χρόνια τα μηχανήματα. Πρακτικά αδοκίμασα, ευτυχώς που δουλεύανε. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνει για πάντα, πρέπει να δοκιμάζονται. Και έτσι αναγκάστηκα να το φτιάξω αυτό, είχε πάρα πολύ δουλειά, γιατί ακόμα και τα όργανα δεν ήταν ακριβώς όπως ήθελα. Έπρεπε να κάνω τροποποιήσεις, καλυμπραρίσματα, άστα να πάει. Δηλαδή, μπορεί να φάγα ένα μήνα να φτιάξω τα όργανα όπως πρέπει και να τα καλυμπράρω όπως πρέπει. Μόνο τα όργανα. Δεν μιλάμε τώρα για τα ηλεκτρονικά κυκλώματα ισχύως, τι τράβηξα, γιατί αυτά όλα είναι νέα σχέδια, ας πούμε. Το 070-050 είναι δύσκολο να το κάνεις. Δεν είναι εύκολο. Και τα υπόλοιπα. Αυτό. Το φτιάξα λοιπόν αυτό για αυτή τη δουλειά. Εντάξει, δεν είναι τίποτα επιστήμη αυτό, εντάξει. Καλά, μπορεί. Αλλά το χρειαζόμουν. Μπορεί ήταν ένα εργαλείο. Είναι τόσο για σένα, αλλά δεν, ναι, το φτιάχνει κανείς εύκολο αυτό. Ναι, είναι δύσκολο σε αυτές τις σχέσεις. Θέλει και γνώσεις αρκετές. Να τα πετύχεις όλα αυτά που χρειάζονται. Αυτό. Το άλλο κάτω που βλέπω εδώ πέρα στο πλαίσιο, τι είναι? Αυτό είναι ένα μελλοντικό inverter που φτιάχνω σε κάποιον που θέλει να γίνει αυτόνομος ενεργειακά και είναι μεγάλη ισχύω. Όντως. Και θα είναι και το πρώτο, είναι 10 κιλοβάτ από 24 βολτ. Αυτό, διόροφο. Άλλα τόσα μηχανήματα θα μπουν από πάνω. Βαρύ βγαίνει δυστυχώς, 250 κιλά. 50 κιλά βέβαια μόνο το κουτί, αλλά και τα 200 κιλά. Το 20 ήταν 700 κιλά νομίζω που είχε φτιάξει, όχι? Ναι, ναι. Α, ναι, 800 κιλά ήταν. Απορώ πως το κατέβασε το υπόγειο. Ναι. Φτιάχνουν πότε κάτι, γιατί τα πειράματα θέλουν αφενός και μερικά χρήματα και βασικά και ο εγκέφαλος χρειάζεται αρκετή γλυκόση για να δουλέψει. Άρα πρέπει κάτι να φάω. Έτσι. Ξέρεις, υπάρχουν, θα στο αναφέρω έτσι εντελώς φιλοσοφικά, να δεις δηλαδή ότι ο άνθρωπος θέλει πολλή δουλειά να ανοίξει ακόμα το μυαλό του, να έχει πρόσβαση σε γνώση. Υπάρχουν διδασκαλίες που σου λέει ότι ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να φάει φαΐ, γιατί είναι φως. Άρα μπορεί να βρει τον τρόπο να τρέφεται με ενέργεια κατευθείαν και να μην παίρνει τη χονδροειδή μορφή, να τρώει δηλαδή, να γίνονται διασπάσεις. Δηλαδή υπάρχει τρόπος να τραφείς και με σχέτη ενέργεια. Στη διαστημική εποχή μπορεί να γίνει αυτό που δεν θα μπορούσε. Διότι τα κύτταρά μας είναι φτιαγμένα από φως. Θα συμφωνήσω. Είναι από φως φτιαγμένα. Όχι βέβαια με την έννοια που το λέει αυτός, γιατί δεν ξέρει τι σημαίνει φως. Σίγουρα, ελάχιστοι ξέρουν τι σημαίνει φως και τι σημαίνει ανεκδήλωτο και τι σημαίνει όλο αυτό. Ελάχιστοι έχουν συνειδητοποιήσει τι σημαίνει. Αγνοεί όμως ότι και η τροφή, πάλι φως είναι και αυτή. Συμπυκνωμένο. Και ο οργανισμός απλά το ξαναμετατρέπει σε λεπτοφύες. Το παίρνει, το διασπάει και το μετατρέπει σε λεπτοφύες. Δηλαδή, έμεσα πάλι με φως τροφοδοτήσε. Αυτό είναι για αυτούς που πιστεύουν ότι μπορεί να ζήσουν μόνο με. Χωρίς φαΐ, ας πούμε. Το λέω αυτό γιατί είχα μία φίλη η οποία δυστυχώς
είχε αυτές τις φιλοσοφίες περί να τρώει μόνο φυτά, ξέρεις, μόνο, όχι τα πάντα. Ο άνθρωπος αναφέρει βιολογία. Χρειάζεται κάθε μέρα τρία πράγματα. Λίπη, πρωτεΐνες και ζάχαρα. Δεν έχει σημασία που θα έρθει η πρωτεΐνη. Επίσης αυτό μπερδεύει όλος ο κόσμος, ότι η πρωτεΐνη του φυτού είναι διαφορετική από του ζώου. Ο χημικός τύπος, παιδιά, είναι ένας. Η πρωτεΐνη είναι πρωτεΐνη και αφήνει τα ίδια σκουπίδια στον οργανισμό όταν διασπάται. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι ο οργανισμός, ό,τι και να του βάλουμε, το καταστρέφει. Και φτιάχνει δικές του πρωτεΐνες, δικά του λίπη, δικά του ζάχαρα. Έτσι. Δικά του. Τα αποδομεί όλα. Την πρωτεΐνη του κρέατος θα τη διασπάσει. Την πρωτεΐνη του φυτού θα τη διασπάσει και τελικά θα κρατήσει μόνο άνθρακα υδρογόνο οξυγόνο για να αρχίσει να συνθέτει δικά του πράγματα. Όλα τα άλλα σκουπίδια. Ό,τι και να φας. Το μέτρο λάριστο ήταν το πιο σωστό. Έτσι. Όχι και το μηδέν άγαν. Όχι υπερβολές σε όλα. Λίγο απ' όλα. Όχι δεν τρώμε τίποτα και ζούμε ένα χρόνο χωρίς να φάμε πράγμα. Έτσι, γιατί είναι φως. Φως είναι τα πάντα. Όλα είναι φως. Εκεί που δεν υπάρχει φως είναι μόνο σαν εκδήλωτο. Έτσι. Άντε πάλι ήταν εκδήλωτο. Από τη στιγμή που έχει εκδηλωθεί είναι όλα φως. Με την πολύ ευρία έννοια, γιατί δεν ξέρετε τι είναι φως. Και αυτή εδώ είναι η μπάλα που θα αλλάξει τώρα και θα την κάνει πιο. Ναι, αυτή έψησα την κούρεψα την έψησα. Αυτή που έβαζε πάνω και εσύ αμφιτρίτη. Αυτή ήταν εδώ οι πρώην ενισχυτές, τροφοδοτικά διάφορα. Αυτά εδώ. Τα οποία ακολουθούσαν την κλασική θεωρία του εμπορίου. Τώρα λοιπόν θα εφαρμόσει αυτό που σου είπε το μέσα σου. Που εντελώς τυχαία, όπως λέμε, μου ήρθε. Αυτό το τυχαία που λέμε που δεν είναι τυχαία. Και μας έδωσε 100 φορές ισχυρότερο μαγνητικό πεδίο, τραβώντας λιγότερο ρεύμα. Έχουμε σίγουρα να πούμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Ναι. Αλλά δυστυχώς. Ναι, αν ξέρω. Το βίντεο. Η συνέντευξη είναι 2 ώρες. Δεν τη δει άνθρωπος. Δεν μου φάνηκε πολλές ώρες. Σοβαρά σου μιλάω. Αλλά εμένα μου έρχεται, είμαι πολυμίλης να το πω έτσι. Ναι, ναι. Όταν μιλάω, μιλάω, δεν παίζω. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αφού μιλήσω και πω δύο πραγματάκια τώρα με την αγαπημένη σου, όπως την αποκαλείς, την αφετηρίτη Ιωάννα. Λοιπόν, θα σου δείξω έξω κάτι. Είναι η νέα μου σχολή αυτή που μου έχει κατέβει τώρα. Εσύ θα μου το δείξεις. Δεν μου έχει κατέβει, ήταν γραμμένη μέσα στο πρόγραμμα. Η αφετηρίτη θα μου το πει. Θα σου δείξω τι είναι αυτό και με τι θα ασχοληθώ. Γιατί έχει σχέση αυτό. Οπότε ας το δείξω και θα μετά πάρει μια συνέντευξη από την αγαπημένη μου. Αυτό είναι ένα καταστροφικό πυρηνικό μανιτάρι. Όμως, χάρη σε αυτή τη διεργασία δημιουργείται τελικά η ζωή. Δηλαδή στον ήλιο γίνονται συνέχεια τέτοια πράγματα. Συντήξεις, χάσεις, ό,τι θέλεις γίνονται. Τα πάντα γίνονται. Δηλαδή δεν υπάρχει καταστροφή στη δημιουργία, με λίγα λόγια, με την έννοια της συμβατικής γλώσσας που το λέμε. Ο πυρήνας του ατόμου λοιπόν κρύβει τρομακτική ενέργεια μέσα του. Αυτό δεν είναι νέο, το ξέρουμε όλοι. Το θέμα είναι ότι τι ενέργεια κρύβεται πριν το άτομο. Εκεί είναι τώρα το θέμα. Για να κρύβεται στο δημιουργημένο άτομο αυτή η ενέργεια, φαντάσου πριν τι ενέργεια έχουμε. Και με ενδιαφέρει κάπως να ασχοληθώ με το τι συμβαίνει πριν. Έχω ένα γενικό πλάνο. Όταν δεν θα έχω τίποτα να κάνω, θα το βάλω μπροστά. Αυτό. Ωραία. Γι' αυτό είπα στην αγαπημένη μου να το ζωγραφίσει. Είναι η επόμενη μου ασχολία αυτή. Θα μπούμε πιο βαθιά σε αυτό που ονομάζουμε δημιούργημα. Λοιπόν, έλα, κοπελιά, έλα. Πιτρίτη, για έλα. Να είμαι κι εγώ ο πειραματάνθρωπος. Να είσαι ο πειραματάνθρωπος. Είναι καλός. Λοιπόν, τι έκανες εδώ, εσύ βασικά έκανες το σχέδιο, έτσι. Εγώ έκανα το σχέδιο, ναι. Δηλαδή, λοιπόν, ο Μιχάλης σου βάλε, ας πούμε, σου είπε τι έχει μυαλό του. Η σύλληψη ιδέας είναι τι ήθελε να κάνει. Γι' αυτό, άλλωστε, και εδώ στη γραμμική β' που υπογράφω πλέον, λέω Αμφιτρίτη Μιχάλης Καλογεράκης. Α, μάλιστα. Και βάζεις και τους δύο. Ναι. Γραμμική β'. Όπως και στο Αλθεξιστρόνιον, το ίδιο κάναμε. Ναι, γραμμική β'. Μάλιστα. Με πέδεψε πολύ ο άνθρωπος αυτός. Ναι. Εγώ δεν έχω πείρα, η αλήθεια είναι στις μεγάλες επιφάνειες και ειδικά το πινέλο. Εγώ κάνω κυρίως προσωπογραφία, τώρα δοκιμάζω και άλλα πράγματα, αλλά έχω εντρυφήσει πολύ στο παστέλ. Ναι, ναι. Όχι έλα το παστέλ, το απλό παστέλ. Αυτά είναι καινούργια για μένα, αλλά εντάξει. Αφού έβαψα όλο το σπίτι, ναι, ναι. Ανακαινίζω βάφο, κάνω τώρα εδώ και ένα μήνα, μέσα στον κάψανα, τελείως παράωρη, αντί να πάω να κολυμπώ. Επίσης η προκοπή και μου λέει «Γεια, έλα εδώ». Εδώ έχεις τρία γνωμικά, έτσι. Ένα του Δημόκριτου που λέει «Το ανθρώπο μικρό κοσμόντι». Ναι. Πάνω, εδώ κάτσε το φέρω κοντά.
Ναι, ο άνθρωπος είναι ένας μικρός κόσμος. Αυτά που έλεγε νωρίτερα ο Καλογεράκης. Αυτό που έλεγε ο Μιχάλης. Έχεις ένα άλλο του Σοκράτη. Του Σοκράτους που δεν το βρήκα στο πρωτότυπο. Η ζωή δεν αξίζει όταν δεν είναι αφιερωμένη σε κάποιο σκοπό. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Και αυτό το πιστεύει ο Μιχάλης, γι' αυτό το έχω γράψει. Πιστεύει, ναι, ναι. Ναι, ναι. Και άλλο ένα εδώ πέρα που λέει: η άπειρη γνώση οδηγεί στην δημιουργία των πάντων εκ του μηδενός. Και αυτό είναι ενός, του, μηδέν, το βάλαμε. Του Μιχάλη είναι αυτό το ναι, έτσι, ναι, ναι, αυτό το είναι, είναι ένα απόσταγμα, να το πω, των διδασκαλιών. Ναι. Αυτό είναι τέλος πάντων που πιστεύει ναι, ο Μιχάλης. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εγώ δεν ήμουν πολύ ικανοποιημένη και ζήτησα και του γιού μου και ενός πολύ καλού μου φίλου αδερφικού και προέδρου της ομάδας, γιατί είμαι σε ομάδα εφέδρων, τέλος πάντων, και τελευταία και αυτό ζωγραφίζει, το είχε από παλιά, το ξανάπιασε, χωρίς να πω τίποτα, τι είναι αυτό, α, καταπληκτικό και αυτό είναι. Α, δεν ήμουν σίγουρη για το αποτέλεσμα, με πέδευσε πολύ, αλήθεια είναι αυτή. Το μανιτάρι λοιπόν της... Ναι, δίνει αυτό που θέλει. Ειδικά από μακριά φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Το, ναι, είναι ωραίο. Ναι, το μανιτάρι του ολοκαυτώματος είναι αυτό. Κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Είναι... Έχει να κάνει και με ενέργεια. Και με ενέργεια, ναι, 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 ναι. Ωραία, ωραία. Ο Μιχάλης σου εξήγησε τι ήθελε, γιατί το σκέφτηκε κτλ. Ωραία. Ωραία, αφετρίτη. Τώρα να πω και σε ένα ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που συμπαραστέκεσαι λίγο στο Μιχάλη. Και είσαι λίγο πιο κοντά πνευματικά σε αυτόν και έχει μεγάλη σημασία. Είμαι και εγώ κουζουλή. Ήμουν ναι, από πριν. Είσαι και εσύ κουζουλή. Για γιατί... Πώς λέμε κύλης ο τέτοιος. Και βγήκε το καπάκι. Ωραία, ωραία. Να φανταστείς κάτι για να κιαλάσουμε. Τελευταία φτιάχνει και κρεμούλες. Γιαούρτι ξανά άρχισε να φτιάχνει. Φτιάχνει και παλιότερα. Ψωμιά κτλ. Και κάθε φορά ό,τι φτιάχνει, δοκιμαστείς. Έλα εδώ, δοκιμάζω εγώ και μετά αυτό. Όπως παλιά ο βασιλιάς, δηλαδή αν θα πεθάνει, αν θα πεθάνει, να διαθεσμένο. Τελευταία είχε φάει ιχθύνο ψάριον και μου λέει, έλα αγάπη μου, θα φάσεις λιγάκι, θα δοκιμάζεις και εγώ θα φάω μετά από 2-3. Δηλαδή, αν θα πεθάνεις. Δεν έχεις πρόβλημα, γιατί έχει ο καημένος κάποια προβλήματα με τα έντερα. Ωραία, ωραία. Ναι, ναι, έχουν πολύ πλάκα. Σε ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι αυτό που είπε και νωρίτερα, που ανέφερε ο Μιχάλης νωρίτερα σε αυτόν τον άνθρωπο που παρήγγειλε το Αλθεξιστρόνιον 2, του έδειξε εμπιστοσύνη. Αυτό κάνω και εγώ στο Μιχάλη. Του έχω πολύ εμπιστοσύνη. Μπράβο, μπράβο. Να καλά σε καλά. Να πάθω. Να σε καλά, καλά να πάθω. Σε ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια. Γεια σου. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια. Λοιπόν, τώρα άκου να δεις. Όπως λέω συνήθως, όταν είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από μια συνέντευξη, δεν σε ευχαριστώ απλώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, είναι πραγματικά, θεωρώ, μεγάλη ευκαιρία, τιμή, ευλογία να κάθομαι και να σε ακούω. Δεν σε κάνω τώρα Θεό, έτσι, αλλά είσαι ένας άνθρωπος που έχεις μελετήσει και αυτά που μελετάς τα βάζεις σε εφαρμογή. Αυτό είναι το κυριότερο. Προσπαθώ. Προσπαθείς και δεν είσαι αυτό που λες. Δεν μπορώ να βάλω τα πάντα. Και δεν είσαι αυτό που λες ότι εγώ εφαρμογή. Δεν έχω βρει τον τροχό. Αυτό είναι πολύ βασικό που λες. Εννοείται. Γιατί μερικοί λένε εφευρέτησε, τα βρίσκει, τι βρήκε. Να το απλώσω λίγο περισσότερο, να σου πω ότι κανείς δεν έχει εφεύρει τον τροχό. Είπαμε, στο προγραμματισμένο μόριο που λέγεται DNA υπάρχει όλη η γνώση. Κάποιος καταφέρνει και παίρνει ένα κομματάκι από αυτή τη γνώση, τσουκ, και την εφαρμόζει. Απλό είναι. Όλοι μας δηλαδή έχουμε τη γνώση μέσα μας. Όλοι μας. Όλοι μας. Να σε καλά, Μιχαλή, ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Άντε. Φυλάκια.